Να τον πλέον πλησιάζει τίποτα ελευθεριακό. Σκέφτομαι το Γιάννα Ρουμπιδάκη, απειρό συνάδε, για να κάνουμε μια κουβέντα για τον ανακοσυνδικαλισμό και γενικά για την πολιτική για διάφορα. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Θα μας ρωτήσω πότε δημιουργήθηκε η Ροσυνάντε και ποιοι είναι οι λόγοι της ίδρυσής της. Στην αρχή υπήρξε η εφημερίδα Ροσυνάντε, η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2009. Αλλά ήταν μια αναδοδικαστική εφημερίδα, στην οποία συμμετείχε ένας μικρός αριθμός ανθρώπων ως συντακτική επιτροπή και στην οποία μπορούσε να γράψει και κόσμος από άλλες συντακτικές συλλογικότητες ή από εργατικούς χώρους που είχε κάτι να πει. Πολύ γρήγορα ένα κομμάτι που αυτό το κομμάτι που συνδέθηκε κάπως με την εφημερίδα ως συντακτική επιτροπή άνοιξε μια συζήτηση για την μετατροπή στην καταστική οργάνωση και την δημιουργία μια καταστική οργάνωση τη ουσία. Αυτό έγινε, αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβρη του 2011. Τον Νοέμβρη του 2011, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια μετά την εφημερίδα μα. Βγήκε η οργάνωση. Σε πρώτο επίπεδο, την ανάγκη να βγει εφημερίδα υπήρξε από διάφορους ανθρώπους που συμμετείχαν σε ελευθεριακές συλλογικότητες στην Ελλάδα με διαφορετικό τρόπο κάθε μία, όχι επιτυχημένα. Δηλαδή, είτε ανακουστικαλιστικές συλλογικότητες που δεν μπόρεσαν να έχουν καλύτερη σχέση με εργασιακούς χώρους ή έστω με εργατικό λόγο να προωθήσουν κάτι τέτοιο, είτε συλλογικότητες ελευθεριακές ή ουσιαστικές μέσα στις οποίες προσπαθούσαν να θέσουν ένα κάτι ζήτημα. Κάποια στιγμή άνθρωποι που βλέπαμε ότι αυτό που κάναμε δεν είχε αποτέλεσμα, δεν έγινε κάτι, προτείναμε να φτιαχτεί καταρχήν ένα έντυπο το οποίο να προβάλλει τους εργατικούς αγώνες από ανακοσυνδικαλιστική σκοπιά. Όντας ανακοσυνδικαλιστές οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό. Όταν αυτό το πράγμα μεγάλωσε, προφανώς ο ανακοσυνδικαλισμός δεν είναι κάτι που εκφράζεται από μια εφημερίδα, εκφράζεται από οργανωμένες δυνάμεις μέσα σε χώρο δουλειά, σωματεία, συνδικάτα και μια ιδιαίτερη ανακοσυνδικαλιστική συλλογικότητα. Επομένως, λίγοι, πολύ λίγοι άνθρωποι στο αρχή. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε, όταν ιδρύσαμε την ανακοσυνδικαλιστική πρωτοβουλία, πάμε να Ροσυνάντε και να φανεί συνέχεια από το έντυπο, ήμασταν ίσως 15 άνθρωποι εκεί πέρα. Πολύ λίγοι. Ναι, ξεκινήσαμε τόσο. Δηλαδή, κάποιοι από την αρχική συντακτική ομάδα και κάποιοι που στην πορεία μας είχαν συναντήσει. Προφανώς η ΑΜΕΚ ήταν να εκφραστεί οργανωμένο συνδυασμό στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει και πολύ δεν έχει γίνει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, παρότι ο Σιμάδη είναι η πρώτη ακουστικαλιστική οργάνωση στον ελληνικό χώρο που έχει μια παρουσία σε χώρους και εργασιακούς και σε πόλεις, προφανώς δεν αντιστοιχεί σε αυτό που θεωρούμε εμείς ως αναγκή ανακοσυνδικαλιστική παρέμβαση μέσα στους χώρους δουλειάς. Αλλά η ανάγκη και οι οργανωμένες δράσεις μας έκανε να μετατρέψουμε μια εκδοτική ομάδα σε συνδικαλιστική οργάνωση. Η ονομασία προέρχεται από το έλεγχο του Δον Κιχώτη, σωστά. Ναι. Γιατί επιλέξατε αυτό το τίτλο, υπήρχε κάποιος λόγος? Το εξηγούμε στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας αυτό. Εντάξει, τώρα ξέρεις, όταν βρίσκεις ένα τίτλο, πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί αυτό ονομάστηκε έτσι. Συνήθως αυτές οι αποφάσεις παίρνονται σε ένα τραπέζι κτλ. Η λογική του Ροσυνάντε είναι καταρχήν να σπάσει συμβολικά μέσα στο μοτιβό, ότι ακριβώς το Ροσυνάντε είναι ένα ψωράλογο της πολύ καθηκαχητικό και αδύναμο που είχε ο Δον Κιχώτης, με το οποίο πάνε κατακτήσει τον κόσμο, ας πούμε ότι είναι το εργαλείο του επαναστάτη, του πιστή, που δεν έχει δραματικότητα πολύ μεγάλη αξία, δηλαδή είναι ένα πολύ αδύναμο, άρα συμβολίζει τα αδύναμα μέσα του επαναστάτη για να δράσει. Και με αυτή την έννοια ξεκινώντας μια εφημερίδα που την βγάζει με 5 άνθρωποι χωρίς λεφτά, χωρίς τεχνικές δυνατότητες κτλ. Το ονομάζεται Ροσυνάντε. Από εκεί πέρα υπάρχει μια γλωσσική, ας πούμε, έτσι,
σημασία. Στην ισπανική γλώσσα, δηλαδή, Ρώση είναι το παλιάλογο. Και Άντε είναι ένας τύπος ο οποίος είναι το παρελθόν, άρα ο Δον Κιχώτης βγάζει το άλογο του Ροσινάντε, εννοώντας, το γράφει Σερβάντης δηλαδή αυτό το βιβλίο, ότι είναι ένα παλιάλογο, ήταν ένα παλιάλογο, αλλά ο Δον Κιχώτης έλεγε ότι θα γίνει το πιο δοξασμένο άλογο του κόσμου. Επειδή η λέξη Ρώθη, δηλαδή το παλιάλογο στην Ισπανία, συμβολίζει τελικά και τον άνθρωπο, τον προλετάριο, τα χαμένα χέρια, δηλαδή το παλιά άνθρωπο είναι ένα το παλιά άνθρωπο, δηλαδή αυτό που είναι αδύναμος και κεφαλικός. Λέμε ότι ο Ροσινάντε σημαίνει επίσης αυτός που ήταν ένας αδύναμος άνθρωπος χωρίς δυνατότητα να ελέγχει τα πράγματα, ο προλετάριος δηλαδή, ο οποίος θα γίνει όμως αυτός που κάποια στιγμή αυτός που θα ελέγχει την όχι ο ίδιος, είναι σήμερα κάτι που την κοινωνία, αυτό που λέμε, το επιλέξαμε. Στην πραγματοποίητα της εφημερίδας υπάρχει η εξής ρίση του Μπακούνιν. Ελευθερία χωρίς σοσιαλισμό είναι προνόμιο και αδικία. Σοσιαλισμός χωρίς ελευθερία είναι υποδούλωση και βαρβαρότητα. Θες να μου πεις γιατί θεωρείς αυτά τα λόγια τόσο σημαντικά ώστε να τα βάλετε σε περίοδο τη θέση? Γιατί ο Μπακούνιν έχει πει πολλά, ας πούμε, γι' αυτό το λέω. Ναι, σίγουρα πάντως αυτό είναι, νομίζω, αυτή η φράση είναι η ουσία του ελευθεριακού σοσιαλισμού. Δηλαδή αυτό το ρεύμα στο οποίο. Ο είναι ένα το ρεύμα που μπορεί να το δει πολύ πριν τον Μπακούνιν και στην πραγματικότητα πριν από την νεότερη εποχή, την μοντέρνη εποχή. Αλλά ο εθνικό σοσιαλισμό σαν ρεύμα ορίζεται από την παράμετρο. Δηλαδή ότι η ελευθερία που κατοχύει η ουσιαστική τάξη, οι πολιτικέ ελευθερίε που κατοχύει η ουσιαστική επανάσταση και αυτή η κοινωνία, χωρί σοσιαλισμό, δηλαδή χωρί μια κοινωνία κοινωνική ισότητα, απλώς δίνει το δικαίωμα στους ισχυρούς να γίνονται ισχυρότεροι, δηλαδή ελεύθερα να διαδίδουν τα προνομιά τους. Την ίδια στιγμή ένα σύστημα κοινωνικού σχεδιασμού και ισότητας, εάν δεν κληρονομήσει το ζήτημα της και διευρύνει το ζήτημα των ατομικών ελευθεριών, της ανεξαρτησίας του ανθρώπου, της αυτονομίας της κοινωνικής και γίνει απλώς μια ισότητα με τον κρατικό έλεγχο, οδηγεί σε βαρβαρότητα, όπως είδαμε να συμβαίνει πολλές φορές στον 20ο αιώνα. Άρα, ο ελευθεριακός σοσιαλισμός είναι ακριβώς αυτή η σύνδεση της ελευθερίας, όπως στρεβλά την παρουσία σοσιαλιστική επανάσταση, και μιλάμε για τη διεύθυνσή της σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο, με τον σοσιαλισμό, δηλαδή το σύστημα του σχεδιασμένης κοινωνικής ισότητας. Αυτά τα δύο είναι ο ελευθεριακός σοσιαλισμός, ο αναρχισμός ως σύγχρονο ρεύμα πολιτικό, φιλοσοφικό, οικονομικό στο κλίμα. Νομίζω δηλαδή ότι εντάξει, έχει πει πάρα πολλά Μπακούνιν, πάρα πολύ ωραία, αλλά αν πρέπει να βάλει ένα ορισμό συμπυκνώνοντας σε ό,τι φράση. Ποιοι είμαστε εμείς σε επίπεδο, είναι αυτή η φράση. Ωραία. Υπάρχουν παραδείγματα τη Ροσινάντε και σε άλλα μέρη τη Ελλάδα, εκτό Αττική, Αθηνών, α πούμε. Α, ναι, βέβαια. Ναι, είναι παραδείγματα. Κάτσε το πιάσω από πάνω στα κάτω. Έχουμε στι Σέρε. Όχι ο κόσμο, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια αρκετά μεγάλη οργάνωση, στο Βόλιο υπάρχει μια πολύ μεγάλη οργάνωση, στα Τρίκαλα υπάρχει ο κόσμο, στην Αθήνα, στην Πάτρα υπάρχει οργάνωση σχετικά μεγάλη, στον Πύργο επίσης και στην Κρήτη. Α, υπάρχουν αρκετά παράδειγμα. Δεν είναι παράδειγματα, είναι τοπικές ενώσεις. Ναι, τοπικές ενώσεις που συνάδε υπάρχουν, δηλαδή έχουν γίνει ένα παράδειγμα για Αθήνα, είναι και εμεί έχουμε ομοσπονδιακή λειτουργία. Άρα στην Ελλάδα το Ροσινάντε είναι η ομοσπονδιακή ενότητα των ενώσεών του σε όλε αυτέ τι περιοχέ που σου είπα. Και το κρατικό ενώσιο. Δεν είναι μια οργάνωση που είναι μόνο στο τοπικό περιλαμβάνει, είναι και στο κρατικό, θα το πούμε μετά στην πορεία. Ωραία. Αλλά πάντω ναι, είναι μια ενώσιο. Νομίζω μάλιστα ότι δεν έχω το ακριβή νούμερο στο κεφάλι μου, αλλά νομίζω ότι είναι κάτω από το μισό δυνάμεις του Ροσινάντε στην Αθήνα. Ναι, δηλαδή αν αθροίσεις τη δύναμή του στην περιφέρεια, ξεπερνάει τη δύναμη της Αθήνας. Και θες να μου πεις ποιοι είναι αυτή τη στιγμή οι τομείς παραγωγής υπηρεσιών που δραστηριοποιείστε και πού πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη ενέργεια για δραστηριοποίηση? Εμείς τις κλαδικές μας ενώσεις τις συγκροτούμε όχι επαγγελματικά, προσπαθούμε να ενοποιούμε κλάδους γιατί αυτή είναι η αντίληψή μας
προσεγγίζεται μεγαλύτερη λιότητα της εγκατικής τάξης, δηλαδή σε παραβολή με αυτό που γίνεται, βλέπεις στη ΓΕΣΕΟ που κάθε κατηγορία του επαγγέλματος σε διαφορετική επιχείρηση είναι διαφορετική. Και οι συνθήκες εργασίας, ας πούμε, δημιουργείται ένα ψυχοφθού σωματείο. Το θεωρούμε εντελώς προβληματικό αυτό. Θεωρούμε ότι πρέπει μεγάλες ομάδες, τελικά ότι η καρδιά σου είναι ενωμένη ολόκληρη, αλλά ότι πολύ μεγάλες ομάδες πρέπει να. Με αυτή την έννοια δεν δημιουργούμε ακόμη επαγγελματικές ενώσεις, δημιουργούμε κλαδικές ενώσεις. Σε πανεπιστημιακό επίπεδο υπάρχει κλαδική ενώση κατασκευών. Υπάρχει εκεί πέρα. Επαγγέλματα για να σου λέει σε ποιου χώρου είμαστε. Υπάρχουν δράμα στου μηχανικού, στου οικοδόμου και στου τεχνικού πληροφορική. Υπάρχει κλαδική ένωση εκπαίδευση, στην οποία έχουν καθηγητέ, δασκάλου και φοιτητέ. Υπάρχει κλαδική ένωση του ΜΜΕ, στην οποία είμαι και εγώ. Έχουμε τεχνικού ήχου, δημοσιογράφου και λιθογράφου. Υπάρχει κλαδική ένωση υγεία, στην οποία έχουμε γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, λογοθεραπευτές, λειτουργούς, μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων. Ελπίζω πως δεν διαφέρει καμία τώρα για να γίνει καλή σύντροφη. Και υπάρχουν και διαπαγγελματικές ενώσεις, τις οποίες συμμετέχουν άνθρωποι που δεν είναι παραπάνω από ένα αριθμό στο να συνδιωτήσουν την κλαδική ένωση. Οπότε συμμετέχουν κατατόπους σε διαπαγγελματικές ενώσεις. Έχουμε μια παρέμβαση στις τράπεζες, έχουμε μια παρέμβαση στα ΕΛΤΑ. Είναι δηλαδή εκεί θα βρούμε διάφορους ανθρώπους, δεν μπορεί να πει ότι είναι παρέμβαση πολύ μαζικά, αλλά υπάρχει μια κίνηση. Επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν σχέση με την αγροτική οικονομία. Δηλαδή στην περιφέρεια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συναγέντες στον πόλο. Εντάξει, είναι. Τι ακριβώς προτάσεις ο ανάρχος συνδικαλισμός? Ο ανάρχος συνδικαλισμός, καταρχήν αυτό που έχει σαν αντίληψη είναι ότι δεν αποσυνδέεται την καθημερινή πάλι με τον επαναστατικό στόχο, δηλαδή σε σχέση με τα υπόλοιπα επαναστατικά κινήματα διαφοροποιείται ως προς το ότι θεωρείται την καθημερινή πάλι κομμάτι της παραστατικής πάλης, συνεχόμενο. Και όχι στον απόλυτο στόχο, ας πούμε. Ναι, δεν διαχωρίζει την πάλι μια άλλη κοινωνία με την καθημερινή πάλι. Και αυτή η διαφοροποίηση του σχέση με τα συνδικαλιστικά ρεύματα. Δηλαδή ότι θέλει να αποκόψει την οικονομική πάλι, αυτό είναι κάτι το οποίο το διαχωρίζει και από τον υπόλοιπο συνδικαλισμό και από τον υπόλοιπο επαναστατικό κίνημα. Στην ουσία αυτό που λέμε είναι ότι η βασική καταπίεση, η βάση της καταπίεσης του καπιταλισμού είναι η οικονομική εκμετάλλευση. Δεν μένει εκεί, αλλά έχει ως βάση την οικονομική εκμετάλλευση. Άρα στους χώρους στους οποίους ασκείται αυτή η εκμετάλλευση, που είναι οι χώροι δουλειάς, οι οικονομικοί χώροι κατά βάση, για εμάς όμως η έννοια της εργατικής τάξης δεν περιορίζεται σε αυτό που έχει μια δουλειά, αλλά σε αυτό που υπόκειται στη σχέση κεφαλαίου εργασίας. Ακόμα και αν είναι άνεργος. Δηλαδή. Ακόμα και αν είναι άνεργος, ακόμα και αν είναι υποψήφιος, εργαζόμενος, εκπαιδευμένος, αν είναι συνταξιούχος, οποιοσδήποτε υπόκειται στη σχέση που είναι η βασική κοινωνική σχέση. Άρα λοιπόν το οργανώνουμε από τα κάτω την κοινωνία, οργανώνουμε σχήμα λόγου, όχι εμείς οργανώνουμε, να προτάσουμε την οργάνωση της κοινωνίας από τα κάτω, από τη βάση της εκμετάλλευσης, στο οποίο των κοινών της συγκρίνουν και κρίνουν τις αναγκών. Όχι δηλαδή με ιδεολογικούς όρους, όχι μέσα από τα πάνω συμφωνίας συνείδησης, ιδεολογικής συγγένειας ή κάτι τέτοιο, αλλά στη βάση της πραγματικής ζωής, η οποία είναι εργασιακή χώρα, ανοίγει το χέρι, κάνει τα πανεπιστήμια, και θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι ακριβώς το κύτταρο της παραστατικής κίνησης της κοινωνίας και της κοινωνίας της επόμενης της ίδιας. Δηλαδή, το συνδικάτο στον αναγνωσιακαλισμό έχει σκοπό να αντικαταστήσει ομαλά εντός εισαγωγικών. Δεν θα γίνει αυτό μια μέρα που θα πούμε τα κοινωνία. Αλλά ότι η δομή του συνδικάτου στο εξωτερικό είναι η δομή της επόμενης κοινωνίας, είναι το κύτταρο της επόμενης κοινωνίας. Αυτό είναι και μια βασική μας θέση και θα έλεγα όλο και της κινήματος, ότι μια οργάνωση, μια μορφή οργάνωσης επαναστατική δεν μπορεί παρά να προσδιορίζει τελικά ό,τι και να λέει, ακόμα και να προσθέσει το αντίθετο,
τη μορφή οργάνωση στην κοινωνική που θα ακολουθήσει μια ενδεχόμενη νίκη της. Δηλαδή, όπως ακριβώς μια σκληρή, πειθαρχία, ιεραρχία και καθοδοποίηση, όπως ήταν το Μοσχεδίκη Κόμμα στην Ρωσία, δημιούργησε μια αντίστοιχη κοινωνία, ακόμα και αν διακήρυξε κάτι άλλο. Θεωρούμε ότι η μορφή της οργάνωσης της επαναστατικής προσδιορίζει και τη μορφή της επαναστατικής κοινωνίας και της επόμενης κοινωνίας. Με αυτή την έννοια λέμε ότι το συνδικάτο, δηλαδή η οικονομική ένωση των εργαζομένων γύρω από τις ανάγκες τους, από τις κοινές τους ανάγκες και την άποψη συμφέροντα, είναι ο πυρήνας, το κύτταρο της επόμενης κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διπλή αλληλεία κίνηση, ο αγώνας για τα καθημερινά συμφέροντα της εργατικής τάξης, για την καλυτέρευση της ζωής της, για την αλλαγή επιτρέπεται της προσωπικών ζωής και εργασίας του κόσμου και ταυτόχρονα βεβαίως το επαναστατικό πρόγραμμα για την ανατροπή της καπιταλιστικής κυριαρχίας της κοινωνίας και την εγκαθίδρυση του ληστιακού κομμουνισμού ως τελικού στόχου κάθε αναχωριστικά της οργάνωσης. Χωρίς να έχουν χαρακτηριστεί απαραίτητα ως αναρχοσυνδικαλιστές, υπάρχουν ιστορικά στοιχεία ύπαρξης τέτοιων τάσεων στον χώρο εργατικό κίνημα? Αν υπάρχει δηλαδή στην Ελλάδα ιστορικό παράδειγμα, εντάξει. Οι ρίζες του συνδικαλισμού είναι πάντοτε αναρχοσυνδικαλιστικές ή επαναστατικές συνδικαλιστικές, όπως ήταν η πρώην. Ονομασία του έργου, η έννοια ο συνδικαλισμός επικρατεί μετά το 1920. Αν δεις λοιπόν τις πρώτες μεγάλες απεργίες στις συγκρότητες του Ελληνικού στην Ελλάδα, έχουν αναρχοσυνδικαλιστικά χαρακτηριστικά. Κορυφαίο παράδειγμα την μεγάλη απεργία των Ελλήνων στη ΣΕΡΦ. Αλλά επίσης και η οργάνωση των πρώτων εργατικών ενώσεων έχει τα χαρακτηριστικά της ολοκληρωτικότητας, της έλλειψης ιεραρχίας, του προτάγματος της οικονομικής πάλης ως βασικό επίδικο στην κοινωνική απελευθέρωση και στην απελευθέρωση των εργαζομένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά αρχίζει να συρρυκνώνεται, δηλαδή να υπόκειται σε μια πολιτική κατοχή, δηλαδή είναι λίγο, μετά τη Ρώσικη Επανάσταση και την μορφή που πήρε, οριστικά πιο πριν είναι ένα πρόγραμμα των σοσιαλδημοκρατών. Τελικά το πετύχουν οι κομμουνιστές. Με την έννοια στις αρχές του αντικειμένου, προφανώς και θα βρούμε. Από εκεί πέρα στην πορεία του αντικειμένου στην Ελλάδα, με τις δυσχέρειες που επιφέρει αυτό το πράγμα, σε αυτό το πράγμα η παρανομία στην οποία ουσιαστικά είναι το αντικείμενο στην Ελλάδα από το 1936 μέχρι το 1974, δηλαδή μια τεράστια μεγάλη περίοδο στις οποίες δεν μπορεί να έχει δημόσια δράση συνδικαλιστική εκτός και αν είσαι στην Ελληνικό κράτος. Κάθε αυθόρμη από τα κάτω κινητοποίηση απεργία στην ουσία είναι αυτό που εμείς κρατάμε στην μεταπολίτευση. Το κίνημα των εργοστασίων και των ανθρώπων κλπ. Έχει πάρα πολλά στοιχεία από τις δημόσιες αντιλήψεις. Δεν λέω ας πούμε ότι είναι αναρχοσυνδικαλιστικά κινήματα. Λέω ότι αυτή η μορφή οργάνωσης κινητοποιήσεων είναι αυτή που και εμείς επικαλούμαστε. Δηλαδή, μπορεί να είναι κι άλλο ρεύμα στοιχεία. Αναφέρεσαι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, στην απεργία στην ΝΑΙΚΕ, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι, αλλά θα έλεγα ότι γενικά ο εργοσυνδικαλισμός έχει στοιχεία οριζοντιότητας από τα κάτω χωρίς πολιτική παρέμβαση, τα οποία εμείς τα επικαλούμαστε ως παράδοσή μας. Γενικά, πάντως, ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα από πολύ νωρίς επιλέγει τον αποτελειασμό του, δηλαδή επιλέγει την υποταγή του στην πολιτική. Από το 1918, όταν η ΕΣΕ ιδρύεται ως συνδικαλιστικό κίνημα του ΣΕΚΕ, κατ' οπίνο κατ' οπίνο. Και βεβαίως αυτή η υποταγή στην πολιτική για τον επίσημο συνδικαλισμό μετατρέπεται και σε σύνδεση παρανομίας του παραστατικού κινήματος αλλά και στη συνδίκη αστικής δημοκρατίας μετά το 1974 από υποταγή στην πολιτική και υποταγή στο κράτος. Δηλαδή στην Ελλάδα αυτό που διαρχέστηκε είναι ο κρατικός συνδικαλισμός. Επομένως, οτιδήποτε συμβαίνει στα πλαίσια ενός συνδικαλισμού που ηγεμονεύεται το κράτος, διαχείριζεται το κράτος και έχει στοιχεία διαφορετικής δράσης. Ακόμα και η δική μας δράση στους χώρους δουλειάς έχει στοιχεία διαφορετικής δράσης ακριβώς
γιατί υπόκειται στον κυρίαρχο συνδυασμό τον ελληνικό, ο οποίος είναι κρατικός. Οι ίδιοι εμείς είμαστε μέλη σωματείων, τα οποία αναβάζονται για σε έννοια, σε έννοια. Θα δεν μπορούσα να κάνει καλή εξόρμηση. Φαντάζομαι. Μπορείς να φτιάξει ένα σωματείο 25 ανθρώπων σε ένα χώρο για να μην το γράψει τη ΓΕΣΕ και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα τα οποία είναι σε ένα στάδιο. Δηλαδή από εκεί πέρα όμως το ζήτημα είναι μόνο τη κρατική τάξη. Άρα το να αποχωρήσει μόνο σου από το κεντρικό είναι μια πολύ έτοιμη επιλογή. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα ότι χρειαζόμαστε μια άλλη τύπου οργάνωση τη κρατική τάξη που να περιλαμβάνει όλα τα στρώματα τα εργατικά και όλου του κλάδου. Είναι ο στόχο. Δηλαδή εμεί έτσι κι αλλιώ είμαστε υπερασπιστέ ανοιχτά τη διάσπαση τη ΓΕΣΕ. Δεν λέμε ότι ωφελεί σε κάτι αυτή η υποτιθέμενη συνεργαστική ενότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Προτείνουμε την διάσπασή τη, αλλά με τέτοιο τρόπο που να πακετεί κλάδι και μεγάλα κομμάτια τη εργατική τάξη που ζει στην Ελλάδα, Έλληνα και μετανάστε. Να μπορούν να προσωπηθούν στη Νέα Δομή. Ωραία. Στο παγκόσμιο τοπίο, τι ρόλο έχει παίξει ο Μάρκος συνδικαλισμός, πώς έχει προσφέρει, να μπορούμε να φέρουμε κάποια ιστορικά παραδείγματα, ξέρω κάποιες χώρες. Θα σου πω καταρχήν ότι το επαναστατικό αίτημα μέσω της εργατικής τάξης είναι κάτι το οποίο προήλθε μέσα από τις πρώιμες αναπτυξιακές μορφές, δηλαδή συνδικάτα, οικονομικά, επαναστατικά κλπ. Δηλαδή η εργατική τάξη συγκροτείται από τα μέσα του 19ου αιώνα ήδη σε αυτό που θα ονομάσουμε από τον συνδικαλισμό αργότερα. Από εκεί πέρα δεν υπήρξε καμία μεγάλη επανάσταση στον κόσμο στον οποίο έχουν συγκαλυστεί από έναν ρόλο. Συνηθίζομαι να αναφερόμαστε στην Ισπανία, όπου είναι προφανές είναι η μεγαλύτερη εργατική δύναμη και η μόνη επαναστατική εργατική δύναμη στην Ισπανική Επανάσταση με την εξαίρεση μιας μικρής οργάνωσης του Κομιτέ Εμπολίτευσης του ΠΟΥ. Είναι η οργάνωση η οποία προχωράει την Επανάσταση, άρα πιστώνεται τα θετικά της επαναστατικής διαδικασίας στην Ισπανία και χρεώνεται τα αρνητικά, τα λάθη και την ήττα. Αλλά αν δούμε τη Ρώσικη Επανάσταση, τη Μεξικάνικη Επανάσταση, την Κινέζικη ακόμα, είναι την εντυπωσιακό, θα δεις ότι οι συνδικαλιστές έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και στη Γερμανία επίσης, στα συμβούλια με τους παρακολουθητές και τα λοιπά. Στην Ιταλία, παντού δεν υπάρχει καμία επανάσταση, όχι μόνο στον δυτικό κόσμο, που να μην είχε μια δυνατή συμμετοχή των συνδικαλιστών στο εσωτερικό τους. Σε τι κατάσταση είναι ο αναρχοσυνδικαλισμός σήμερα στην Ευρώπη, αν υπάρχουν σε κάποιες χώρες ισχυρές οργανώσεις, αν εσείς έχετε επαφές? Ναι, ο αναρχοσυνδικαλισμός βρέθηκε σε μία πορεία πτώσης μετά την ήττα της Ισπανικής Επανάστασης. Δηλαδή, η ήττα της Ισπανικής Επανάστασης σε διαδρομή με την επικράτηση του καθεστώτος του Σοβιετικού. Δεν λέω ότι κάτι σε παράσταση γιατί δεν το αντιλαμβάνομαι. Δημιούργησε μια κυριαρχία των σπανικών οργανώσεων στο εθνικό κίνημα της Ευρώπης, ιδιαίτερα με τον Πόλο. Αυτή είναι μια πορεία που άρχισε να αναστρέφεται μετά το 1990. Μετά το 1990 οι οργανώσεις αποσυνδικαλιστικές μπόρεσαν να σηκωθούν. Άρα λοιπόν την τελευταία 20ετία ο συνδικαλισμός έχει κερδίσει ένα μέρος από το έδαφος που έχασε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα το σου πω παραδείγματα. Στην Ισπανία υπάρχουν πλήρη διασπασμένο προς το καθημερινό κίνημα, όπως και σε πολλές χώρες στη βάση ενός πιο παραδοσιακού τρόπου και ενός πιο εξοικονομιστικού για να χρησιμοποιήσει τις βιβλιοθηκές έννοιες. Στην Ισπανία υπάρχει η ΣΕΝΕΤΕ, η ιστορική οργάνωση, η οποία έχει γύρω 10.000 μέλη. Η ΣΕΖΕΤΕ, η διάσπασή της, έχει 80.000 μέλη, που είναι, ας πούμε, λιγότερο πιστή στο By the Book. Στην ουσία, όλες οι οργανώσεις αναστατικές βρέθηκαν να πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήματα που στη δεκαετία του 1920-1930 δεν τα έθετε η πραγματικότητα. Άρα, λοιπόν, κάποιοι απαντήσαν με έναν τρόπο, κάποιοι άλλοι με έναν άλλο, και αυτό έχει δημιουργήσει δύο μεγάλα ρεύματα στο κύμα παγκόσμια. Εκτός από την Ισπανία που πάνω αυτά που είπα και υπάρχουν και άλλες οργανώσεις αποσυνδικαλιστικές ιδιότητες, πολλές χιλιάδες μέλη έχουν αποσυνδικαλιστικές οργανώσεις στη Σουηδία, που είναι η ΣΑΚ, στη Γερμανία που είναι η ΦΑΟΥ, η Feuerbach Union,
η γαλλική ΣΕΝΤΕ, η ιταλική ΟΥΖΙ επίσης, η οποία επίσης είναι σε δύο κομμάτια ένα αρκετά μεγάλο και μικρότερο. Υπάρχουν δυνάμεις στην Πολωνία, στη Ρωσία, στις βατανοϊκές χώρες παλιές των δύο διοργανώσεις. Υπάρχουν τα ενεπομείνασες οργανώσεις των IWW, κυρίως στον αγγλόφωνο κόσμο, που επίσης βρίσκονται σε ανάπτυξη τα τελευταία 15 χρόνια μετά από μια περίοδο καθίστασης. Προφανώς και στην Ελλάδα υπάρχει μια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αλλά μιλάμε για μικρότερα νούμερα. Έχετε στις επαφές με κάποια σχέση? Εμείς δεν είμαστε ενταγμένοι σε κάποια διεθνή, δηλαδή από τις δύο βασικές ομαδοποιήσεις που υπάρχει η παλιά διεθνή ΣΥΑΙΤ, που ήρθε το 1922, και υπάρχουν και κάποιοι συντονισμοί εκτός της ΑΕΤ. Έχουμε δηλώσει ότι βρισκόμαστε σε αλληλεγγύη με τα σχήματα της ΑΕΤ, χωρίς να αποκλείουμε σχέσεις με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, έχουμε κάποιες σχέσεις με τις πανικές ΕΝΕΤΕ, δεν έχουμε την ίδια αντίληψη με τις ΕΝΕΤΕ σε μια σειρά από ζητήματα, όπως οι συνδικαλιστικές εκλογές, που έχουμε μια άλλη μορφή παρέμβασης σε σχέση με την ΣΕΝΕΤΕ, αλλά έχουμε δημιουργημένη επαφή, δηλαδή έχουμε προσέξει με την ΑΕΤ, αλλά μια δημιουργημένη επαφή με όλες τις οργανώσεις της ενωσικαλιστικής. Ήθελα να σε ρωτήσω, εδώ ας πούμε στον χώρο του οποίου υπάρχετε εσείς, η Ροσυνάντε, έτσι, και η ΕΣΕ. Και ξέρεις, αναρωτιέται πολλοί κόσμος, αν υπάρχει πολυτέλεια για κάτι τέτοιο. Τι πολυτέλεια, δηλαδή. Επειδή, επειδή έτσι καλώς ο καλύτερος στην Ελλάδα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι έχει τη μεγάλη δύναμη. Από αυτή την άποψη το ξέρεις. Εντάξει, δεν είναι πολύ για τον άλλο να κάνει αυτό. Καλά, σίγουρα, εντάξει, ναι. Ωραία. Δηλαδή, πρέπει να πω ότι κάνει η ΕΣΕ, καλώς το κάνει. Και εμείς καλώς κάνουμε. Φαντάζομαι ότι αυτά εγγράφονται σε έναν γενικό. Συνεργασία σε κατατόπιση, ας πούμε, εργασιακούς τομείς έχετε με συνδικαλιστικές ομάδες άλλες? Άλλες, φυσικά. Προφανώς. Προφανώς. Δεν είμαστε ευχαριστές, δηλαδή. Δεν είναι ότι εμείς υπάρχουμε και σε πολλά επίπεδα και ένα χώρο με πολύ κόσμο με τον οποίο μπορούμε να βρεθούμε. Δηλαδή σε εισαγόνες έχουν βρεθεί. Εγώ έτσι κυρίως η δικιά μας η ειδική είναι η ενότητα της εργατικής τάξης για τα οικονομικά της συμφέροντα και της ανάγκης της. Επομένως, δεν βάζουμε ιδεολογικά κριτήρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σα εντάξουμε με τη Δάκη ή την Πάσκη ή το. Δεν νομίζω ότι θα φτάσετε. Όχι, αλλά σε χώρου, σε πολλέ περιπτώσει, α πούμε, να έχουμε συνεργαστεί και με κινήσει τη αριστερά και με άλλε ελευθεριακέ κινήσει. Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα, είμαστε μόνοι μα. Αλλά ο στόχο μα είναι να συνάπτουμε συμμαχίε. Αλλά συμμαχίε όχι πολιτικό επίπεδο, δηλαδή όχι να βρεθούμε με πέντε οργανώσεις να κάνουμε ένα παζάρι και να το φτιάχνουμε ένα μέτωπο, εκεί που υπάρχει ένα ζήτημα, συνεργαζόμαστε και λειτουργούμε. Παρεμβαίνουμε μαζί. Παρεμβαίνουμε μαζί. Πιστεύεις ότι υπάρχει σήμερα εργατική τάξη με την έννοια που τις είχαν αποδώσει, ας πούμε, που είχαν αποδώσει με μεγαλύτερο το περιεχόμενο τους η κλασική του μαρξισμού και του αναρχισμού? Ναι, ωραία, υπάρχει. Τώρα αυτό είναι μια ερώτηση και σήμερα με έχει κουράσει. Λέει, δεν υπάρχει πια ερώτηση. Δεν έχω ποτέ καμία τοποθέτηση θεωρητική γιατί έχει αλλάξει. Δηλαδή, ακούω ή μια μεταμοντέρνα εκδοχή, η οποία λέει ότι ο άνθρωπος έχει πολλές ταυτότητες, η οποία όμως, αν θες τη γνώμη μου, καταραίει από το γεγονός ότι η βασική του ταυτότητα είναι η ταξική του θέση. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι κάποιος μπορεί να είναι εργάτης, εργάτρια, ή άντρας, γυναίκα, ή μετανάστης, ή ντόπιος, αλήθεια με αυτά, ας πούμε. Αλλά στην πραγματικότητα, μια καθαρίστρια που είναι στον δρόμο αυτή τη στιγμή και η Γιάννα Γεωργούντα Καλάκη, δεν ορίζονται από την κοινή του ταυτότητα ω γυναίκε. Ορίζονται από την ταξική του θέση καταρχήν. Αυτή είναι η βασική σχέση με τον καπιταλισμό. Και οι άλλοι, α πούμε, σε μια που ακούσει, α πούμε, εξαιρετικά αδύναμη είναι ότι τώρα κάτι δεν έχει βίντεο, έχει αυτοκίνητο, έχει DVD. Δεν είναι κοδάδια. Δεν είπε ποτέ κανένα ορίζοντα την εργατική τάξη ότι ο εργάτης πρέπει να είναι φτωχός, αγράμματος και να ζει σε καλύπια, ας πούμε. Το εργάτη προσδιορίζεται από την σχέση με την παραγωγή. Δηλαδή ότι δεν ελέγχει την παραγωγή, δεν αποφασίζει
τι παράγει. Δεν παράγει για τον εαυτό του, παράγει για αυτό που κατέχει τα μέσα παραγωγής, δηλαδή τον καπιταλιστή υπομέλεια του κράτους. Με αυτή την έννοια παραμένουν άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τη δουλειά στην κοινωνία του καπιταλισμού και βάζουν τον εαυτό άλλων, οι οποίοι στη συνέχεια ελέγχουν τι θα παραχθεί, πώς θα διαλυθεί κτλ. Αυτό ορίζει την εργατική τάξη. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Ζούμε σε καπιταλιστικές κοινωνίες, δόξα τω Θεώ, α πούμε. Καπιταλισμό έχουμε ακόμα. Αυτή είναι η συνθήκη στην οποία ζούμε. Το αν ας πούμε, ο καπιταλισμός προσφέρει βίντεο ή αν το καταναλωτικό ζήτημα είναι σε έξαρση ή σε ύφεση, δεν αλλάζει την ουσία της σχέσης. Προφανώς παρεμβαίνει πάνω στα ζητήματα. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο οποίος λέει ότι αυτό πράγμα αλλάζει δεν έχει μελετήσει πώς ορίζει την εργατική τάξη από τους παραγωγούς κλασικούς. Δηλαδή, τάξη δεν έχει, ή δεν έχει διαβαστόρια, ας πούμε, τα μεταναστευτικά ρεύματα, είναι παλιά ιστορία στον καπιταλισμό, δεν είναι υπόθεση των τελευταίων 20 ετών. Τα μεγαλύτερα συνδικάτα, ας πούμε, στον κόσμο, τα φτιάξαν μετανάστες, εσωτερική ή εξωτερική. Μα λες ότι επειδή υπάρχουν μετανάστες, άρα δεν υπάρχει εργατική τάξη, υπάρχει μια διαφορετική ταξική συγκρότηση, εντάξει, απλώς δεν έχεις μελετήσει λίγο την δομή του καπιταλισμού ή της εργατικής οργάνωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι λέμε το 1870 στην Κομμούνα θα το λέμε το 2015. Ναι. Σημαίνει όμως ότι η βασική σχέση του καπιταλισμού είναι η ίδια, γιατί δεν είναι άλλο σύστημα. Είναι καπιταλισμό. Άρα υπάρχουν την άλλη. Υπάρχει η κοινωνική σχέση κεφάλαιο, η κοινωνική σχέση εργασία και γύρω από τη σύγκρουσή του δημιουργεί την κοινωνία. Ωραία. Σα πριν για την ταξική συνείδηση, ήθελα να σα ρωτήσω και έχει γίνει πολλή λόγο για την ταξική συνείδηση είτε των μεταναστών, εργατών είτε των εγχώριων τέλο πάντων. Μου φαίνεται το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων δεν έχει τέτοια συνείδηση. Δηλαδή, δεν αναφέρει πρώτα την ταξική του συνείδηση. Αν δεν αναφέρει κάτι, συνήθως αναφέρει την εθνική του, τη θρησκευτική του κτλ. Γιατί πιστεύεις, ας πούμε, ότι πολλοί κόσμος αποδέχεται πιο πολύ αυτές τις δύο συνειδήσεις αυτού του τύπου από την ταξική του? Δεν ξέρω πόσο ισχύει αυτό που το θέτεις, γιατί αν τη συνείδηση είναι κάτι σχετικό πάντα. Δηλαδή, όπως και η ταξική πάλι στην τακτική συνείδηση μπορεί να εμφανίζονται μορφές που δεν γίνονται αντιληπτές ως τέτοιες. Δηλαδή, ένας εργάτης όπως χαζεύει την ώρα της δουλειάς, εκείνη τη στιγμή έχει ταξική συνείδηση και ασκεί ταξική πάλι. Είναι το ποστό της υπεραξίας του. Αν λοιπόν δούμε τι κάνουμε, πώς ζούμε κάθε μέρα, στην πραγματικότητα αυτό που μας ορίζει σε πολύ λειτουργιακές, ας πούμε, διασύμματα μορφές της ζωής μας είναι μια αναδάνωσα ταξική συνείδηση. Αυτό. Δηλαδή, εγώ το πρωί που ξυπνάω, ό,τι και να πιστεύω, όταν λέω ζήτω η Ελλάδα και κλπ. Στην πραγματικότητα, το τι κάνω προσδιορίζεται από τη θέση μου ως εργάτη, ως υποκείμενο της κατοχής του κεφαλαίου πάνω στην Ασία. Από εκεί πέρα, γιατί υπάρχει εθνική συνείδηση και γιατί υπάρχει θρησκευτική συνείδηση, γιατί αυτές κυριαρχούν. Είναι οι συνειδήσεις οι οποίες προβάλλονται από τη στιγμή που γεννιέσαι, είναι η συνείδηση της κυρίαρχης τάξης, αυτή που επιβάλλει η κυρίαρχη τάξη, και ο οποιοσδήποτε αγώνας γίνεται για να ξεπεραστεί το καθεστώς κυριαρχίας και ιδεολογικής και βεβαίως υλικής. Πάνω απ' όλα, η ιδεολογική κυριαρχία του κεφαλαίου είναι αποτέλεσμα της υλικής κυριαρχίας. Δεν υπάρχει, ας πούμε, γιατί άνθρωποι είναι χάζοι ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει γιατί αυτό γεγονεύει κοινωνικά. Αλλά για τη μήνυση του κυβερνήματο, πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, άμα κάνει και ένα σκόπιο ότι περισσότερο τη ένταση εργαζόμενο δεν θα βγει. Αλλά δεν κρίνεται με τέτοιου όρου, ας πούμε, το πολιτικό. Ο άνθρωπο καθημερινά λειτουργεί με βάση την αξιοπρεπή του θέση και τι διαστάσει που έχει αυτή. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο είναι εργαζόμενο μετανάστη χωρί χαρτιά στην Ελλάδα, ξυπνάει το πρωί με τι ανάγκε που του προκαλεί αυτή η θέση. Το αν αισθάνεται Αφγανός, Πακιστανός, Έλληνας ή Πορτογάλος, δεν πηγάζει ούτε την κίνησή του εκείνη την μέρα, ούτε τη ζωή του. Βεβαίως υπάρχουν και στιγμές που η ιδεολογία και ο στολής συνείδηση, ιδιαίτερα σε τέτοιες περιπτώσεις της εθνικής συνείδησης και της θρησκευτικής συνείδησης, μπορεί να μετατραπεί σε πράξεις και αυτές είναι πιο επικίνδυνες. Αλλά θα έλεγα ότι ναι, η τακτική πάλι είναι μια καθημερινή διαδικασία, έχει μορφές, έχει περίοδους ύφεσης και περίοδους έξαρσης και πάντοτε αντιπαλεύει τις δοσμένες συνθήσεις, δοσμένες από το σύστημα της κυριαρχίας, του κεφάλαιου του κράτους. Οι οποίοι γεμονεύουν και άρα έχουν ένα προβάδισμα
Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Εσείς έχετε, ας πούμε, κάποια στοιχεία για τα προβλήματα των εργαζομένων μεταναστών μέσα στα χρόνια της κρίσης και αν έχουν αλλάξει σχέση με πριν, αν υπάρχει μεγαλύτερο θέμα τώρα, αυτή την περίοδο. Το πρόβλημα των μεταναστών που θα έχει είναι οι νάρκες και στον Εύρο και το λιμνοθύριακο στο Αιγαίο. Προφανώς, αν μιλήσουμε για τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα, υπάρχουν λιγότερες δουλειές για τους μετανάστες εργαζόμενους, όπως και για τους Έλληνες εργαζόμενους, τους ντόπιους. Και αυτό είναι κάτι που το λέμε, στο οποίο βασίζεται η θέση μας ότι έχουμε τα ίδια αφεντικά και άρα έχουμε τις ίδιες ανάγκες και τους αγώνες με τους ντόπιους μετανάστες. Για μας δηλαδή δεν υπάρχει διαχωρισμός πέρα από την ιδιαίτερη πάλη για τα δικαιώματα των μεταναστών. Και ένα δεύτερο πράγμα που έχει προκαλέσει η κρίση βεβαίως είναι ότι έχει δημιουργήσει ένα υποκείμενο αντιπάθειας στον χώρο δουλειά του, δεύτερο μετανάστε, με τους παίρνει τη δουλειά, βεβαίως θεωρώ ότι πείθει λιγότερος από λέω ότι πριν από 5 χρόνια ότι τη δουλειά δεν έχει πάρει μετανάστες, είναι αρκετά σαφές. Γιατί τώρα δεν έχει κανένα δουλειά. Ναι, και βάζει με τόσο δεν βλέπει και του μετανάστε. Δηλαδή δεν πάει να βρει δουλειά του παίρνει άλλο κάποιο φθηνότερο. Όλοι γινόμαστε πολύ φθηνότεροι, όλοι διευνόμαστε, όλοι πιεζόμαστε να υπογράφουμε συμβάσεις δουλειοπαρικίας. Και αυτό είναι το την οποία καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ο τέλος του καπιταλισμού. Εσύ θεωρείτε ότι φταίνουν οι προδότες στην Βουλή, η πολιτική, ξέρω, το αφεντικό του. Είναι επίπεδα συνείδηση. Αλλά νομίζω ότι η ηλίθια ιδέα ότι οι μετανάστες φταίνουν που δεν έχουν δουλειές έχει αρχίσει να γελιοποιείται σε ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού. Ωστόσο, αυτό που ξύνεται σε συνέχεια της κρίσης είναι η καταστολή. Και οι μετανάστες είναι από τα πρώτα και από τα πιο αδύναμα θύματα αυτής της καταστολής. Γι' αυτό και ο αγώνας των εργαζομένων πρέπει να είναι σε πολύ πρώτη στο βαθμό αγώνας και αντιπαράσπιση των ταξικών μας αδελφών των μεταναστών. Στο μέσο ανθρωπό, ο οποίος ας πούμε δεν είναι ασχοληθεί ιδιαίτερα και ενημερώνεται μόνο μέσω της τηλεόρασης κυρίως, έχει τυπωθεί πάνω κάτω η εξής εικόνα. Ότι ο αναρχικός, ας πούμε, ένας τύπος ο οποίος είναι ντυμένος με μαύρα ρούχα, φοράει κουκούλα και έχει μια μολότα στο χέρι, την οποία την πετάει, δεν την πετάει, ή ξέρω πώς πάει, δεν ξέρω τι κάνει. Ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο εύκολο είναι να προσελκύσεις, ας πούμε, στη δουλειά σου, συναδέλφου σου, όταν υπάρχει αυτό το στερεότυπο και να τους πεις, αν πρέπει να τους πεις, ότι εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, πιστεύω στον αναρχοσυνδικαλισμό, ξέρω. Εντάξει, και θέλω να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και θέλω να σε ρωτήσω και δεύτερον, αν για τον πρότυπο αυτό που έχει περάσει ευθύνεται μόνο να μείνει έψιλον ή φταίει και ο αναρχικός χώρος κάπου, δηλαδή έχει και αυτός τις δικές του ευθύνες. Γιατί εντάξει, να μείνει έψιλον ευθύνονται έτσι κάποιοι για αυτό, εντάξει, έχουν ασκήσει μεγάλο το πάνω. Στον πρότυπο ρωτάς, θα γίνει πρώτο που θες, όταν μιλάω στον αναρχικό χώρο, δεν είναι αλληλιά συμβάνου συντάξεις. Ότι είναι ένα μοντέλο οργάνωσης, μοντέλο πάλης, το οποίο βασίζεται στην ενότητα των εργαζομένων. Και αυτό σε αρκετές περιπτώσεις είναι ένα μοντέλο που αποδέχονται εργαζομένοι. Κι άλλοι δεν αποδέχονται, έτσι δεν είναι. Δεν ζούμε σε μια εποχή που χρησιμοποιεί τα αυτονόητα εργατικά ζητήματα. Κύριε Πολιτικό Γιάννη, που έχουν παλιά στιγμή, θα είναι πάνω σε ένα καφάσι να λένε εμεί οι εργάτε και εγώ σαν πάντα. Οπότε ούτε έχει υπάρξει ποτέ μια τέτοια τύπου εποχή εργατικού παραδείσου. Ναι, όταν λέω ότι είμαι αυτοσυνδεκαλιστή, το γι' αυτό που λέω είναι μια αυτοκρατική αντίληψη, μου συμβαίνει και όταν με ρωτάνε, δηλαδή, είσαι με το αυτό, είσαι. Δεν έχω στην πέρα τώρα δεν έχω αντιμετωπίσει εγώ τα μαθητικά προβλήματα. Το δεύτερο που λες, ένας χώρος μπορεί να αλλάξει την εικόνα που του δίνουν τα ΜΜΕ ανάλογα με την δυναμική του. Αν ας πούμε τα ΜΜΕ βγουν στη σωματότητα και αρχίζουν να λένε ότι ο σχεδόν δουλειά ο συνάντη είναι δολοφόνοι, βιαστέλοι, κακοπέμπτες κλπ. Η δυνατότητα που θα έχουμε εμείς να αποκρούσουμε αυτή την ιδέα είναι ίση με τη δύναμη μας. Θα υπάρχει ο λόγος 150 ανθρώπων στην Ελλάδα με το λόγο, πώς το λένε, του Μέγκα, του Αντένα κτλ. Αυτό ήταν ένα πράγμα που αντιμετώπιζε ο αναρχικός χώρος για πάρα πολλά χρόνια. Ο αναρχικός χώρος έχει μαζικοποιηθεί.
διάφορες φάσεις που λειτουργήσε οργανωμένα και με το βλέμμα προς την κοινωνία, απέκρουσε αυτή την ιδέα. Θα έλεγα ως πιο χαρακτηριστικό για τον αρχικό χώρο μιλώντας, την υπόθεση της Βίλας Αμαλία, όπου ξεκίνησε μια καμπάνια περί τρομοκρατών, διάφκας, ένοπλων ναρκωτικών με τριωτή. Ο αναρχικός χώρος αρκετά οργανωμένα και κοινωνικά απάντησε, είναι μια τεράστια πορεία εδώ της Αθήνας και η αίσθηση μου ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας κατανόησε, αν μη τι άλλο, ότι υπήρξε μια υπερβολή σε αυτό που έκανε τα κράτη. Πολλοί είπαν ότι προσπαθούν να πυρκοποιήσουν ένα χώρο που δεν έκανε τίποτα. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι όσο πιο κοινωνική και πιο μαζική είναι η παρουσία μας, τόσο πιο μεγάλη είναι και η δυνατότητα να απαντάμε σε αυτά που μας προσάπτουν. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο αυτό. Οι αναρχικοί στην Ισπανία ήταν 2 εκατομμύρια, αλλά δεν απέφυγαν μια προπαγάνδα του κράτους, της εκκλησίας τότε, ας πούμε, που πήγαν μιμιέμι τους όρους που υπάρχουν τώρα, ότι οι αναρχικοί είναι δολοφόνοι, ακραίοι κλπ. Νομίζω ότι όσο πιο μαζική είναι η παρουσία μας και αυτό ο αναρχικός χώρος, νομίζω πως το κατοχυρώνουμε τα χρόνια, δεν υπάρχουν πάντα καλύτερα, υπάρχουν και χειρότερα, δηλαδή δεν είναι πια ένας πράγματος χώρος. Αλλά και όσο πιο κοινωνική είναι η δράση, και αυτό είναι κάτι το οποίο κρίνεται, έτσι, το πόσο το επιλέγει ο καθένας να το έχει ή να μην το έχει, πάντως ο αρχισμός για να είναι τέτοιος οφείλει να είναι κοινωνικός, τόσο πιο εύκολο είναι να αποκρούσεις επιθέσεις προπαγάνδας τέτοιου τύπου. Λέω λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό επιτεύχθηκε η απάντηση. Σε άλλες περιπτώσεις δεν επιτεύχθηκε και αυτό δεν λέω φταίει ο αρχικός χώρος, λέω ότι δεν ήταν στην προτεραιότητά του να. Επίσης, εδώ γειτονιάς, θα έλεγα ότι πάρα πολλές τοπικές κινήσεις αναρχικών έχουν κατοχυρώσει την αποδοχή των ανθρώπων της περιοχής τους, ακριβώς γιατί ήταν μέσα στα τοπικά προβλήματα. Ας πούμε, δηλαδή, η πατρίδα μου στην Κρήτη είναι κάτι που το βλέπεις πάρα πολύ έντονο αυτό. Στα Χανιά, για παράδειγμα, ας πούμε, όλη η χανιώτικη κοινωνία έχει βρει τους αρχικούς δίπλα της σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το. Τοπικά προβλήματα. Άρα ξέρει, αν του πω ότι η αναρχική είναι κάτι με μεγάλου κοινόδου, α πούμε, και τα τέτοια, ξέρει ο αρχικό είναι αυτό που τον είδα από πέρα όταν είχα ένα στοιχειώδε πρόβλημα και είπε την άποψή του και πάλεψε μαζί μου, δίπλα μου και τα λοιπά. Και δεν προσπάθησε να με καπελώσει. Ναι, ωραία. Εδώ στην Ελλάδα, α πούμε, θα χαρακτήριζε το εγχώριο αναρχικό τοπίο ω χώρο, όπω έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Τι έχει μορφή κινήματος. Εντάξει, νομίζω ότι το. Δεν μου είναι εύκολο να μιλήσω για τον αρχικό χώρο, για το αρχικό κίνημα τόσο πολύ, γιατί εμείς ως άνθρωποι καλλιτέχνες δεν είμαστε μέσα σε αυτό με τους κλασικούς όρους. Είμαστε μια εργατική οργάνωση, καπιταλιστική, με ελευθεριακή σίγουρα, με πολλά αναρχικά χαρακτηριστικά, αλλά το να είμαστε, να είναι κανείς αρχικός δεν είναι προμετούμενο για να, συμμετέχει. Είμαστε δηλαδή μια οργάνωση δράσης και όχι μια στρατηγική συγγένεια. Με αυτήν την έννοια, λίγο περίεργα να σου πω, ξέρω εγώ, η αναρχική και έτσι, η αναρχική του άλλου. Είναι, αν θέλετε, προσωπική άποψη, το να αυτό αποκαλεί σαν χώρος, ενώ είσαι ένα ρεύμα κοινωνικό, είναι δείγμα μιας παθογένειας που υπήρξε στην αναρχική κίνηση, για να το πω καλύτερα, στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες που αναπτύχθηκε αυτό το πράγμα. Νομίζω πάντως ότι πλέον και με την διόγκωση του αναρχικού ρεύματος στην Ελλάδα, ιδιαίτερα από το Δεκέμβριο του 8, εκ των πραγμάτων έχει χαρακτηριστεί ένα κίνημα τους αυτό. Δηλαδή δεν είναι ένας χώρος, δεν είμαστε άνθρωποι που συνεργασκόμαστε, συμφωνούμε τώρα μαζί, ζούμε μαζί και κάνουμε πράγματα μαζί. Υπάρχει μια ελευθεριακή αντίληψη με πολύ διαφορετικές πτυχές, η οποία λειτουργεί με όρους κινήματος σε πολλές περιοχές του δατικού χώρου. Άρα, εκ των πραγμάτων, είναι κίνημα ανεξάρτητα από όσο το αποκαλείται. Εγώ θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να το αποκαλέσω τον εαυτό μου χώρο, κατά κάτι το σημείο. Είναι μισθοφορικό. Ο αναρχοσυνδικαλισμός ιστορικά είναι, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, μπορώ να κάνω και λάθος, δεν είναι μάλλον το πιο οργανωμένο κομμάτι του αναρχικού κινήματος. Λογικά. Εντάξει. Αν το προσδοκίσω ως αναρχικό κίνημα,
είναι από τα πιο οργανωμένα κομμάτια του. Υπάρχουν βάλει και άλλες, δηλαδή, mm-hmm. ναι, το πιο δομημένο, θα λέγαμε. Ναι, πιο δομημένος πλασφαλιστές που είναι πιο έργο, έτσι. Εσείς πώς βλέπετε το θέμα της οργάνωσης, ας πούμε, του εγχώριου, ξέρω εγώ, κινήματος. Γιατί θυμάμαι ότι είχε γίνει και μια εκδήλωση πριν δύο χρόνια στο Γκίνι για αυτό το θέμα. Ναι. Δεν ξέρω αν προχώρησε με τι έγινε μετά, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είχε μαζευτεί και πάρα πολλοί κόσμος. Θυμάμαι, ήταν γεμάτο δηλαδή. Φαίνεται να υπάρχει μια ανάγκη, ας πούμε. Μιλάς για την συνάντηση που έγινε για τη δημιουργία μιας ομοσπονδίας. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο συμμετέχουμε εμείς. Δεν το κάνουμε όλοι. Μόνο είμαστε αλληλέγγυοι προς τον συντρόφο, αλλά δεν. Κάτσε, λέμε για το ίδιο τώρα, γιατί εσύ τουλάχιστον προσωπικά είχε συμμετάσχει. Αλλά λέμε για το ίδιο. Α, ίσως μιλάς για την δήλωση που είχε γίνει για το 12. Με θέμα να γίνει ο αναγνωρισμό και ο κράτο. Ναι, ήταν μια εκδήλωση που είχε γίνει και μάλιστα από δύο βιβλία που είχαν βγει. Το οποίο ένα το είχα εκμεληθεί και το είχα εκδώσει και το είχα προλογίσει εγώ. Τον αριθμό και οργάνωση του Ντόλφ Ρόκερ, στο οποίο από αυτά που λέγονται εκεί είναι και γενικά η θέση. Δηλαδή ο Ρόκερ από του μεγαλύτερου ναυτικού διανομών του 20ου αιώνα, αν όχι ο μεγαλύτερο, κάτι που του ουσίε του αρχηγού στο κοινωνικό έχουμε και μια χώρα οργάνωση δεν υπάρχει. Άρα, αναρχισμό και οργάνωση είναι τευτολογία. Δηλαδή, δεν υπάρχει αναρχισμό, αρχική δράση έξω από την οργάνωση. Και αυτή είναι η λήξη. Ο αναρχισμό είναι ένα πρόταγμα για την κοινωνία, δεν είναι άποταγμα για το άτομο έξω από την κοινωνία. Βεβαίω έχει ένα μεγάλο μεταφορά από την κοινωνική εξαρτησία. Ο στόχο είναι η κοινωνική εξαρτησία μηχάνεται μέσα από την κοινωνική οργάνωση. Έξω από την κοινωνική οργάνωση δεν υπάρχει ανθρώπινη έννοια. Ο άνθρωπο είναι κοινωνικό ζώο. Με αυτή την έννοια, ο αναρχισμός δεν υπάρχει χωρίς οργάνωση. Τώρα, στην Ελλάδα, κάναμε έναν φωλιασμό, πέρα από ένα ρεύμα, από την οργάνωση που εγώ δεν τα αντιλάμβανα μοσομαχικά, υπάρχει μία τάση προς την μικρή οργάνωση, δηλαδή προς την οργάνωση της ελληνικής συγγένειας, ή τη συγγένεια σε επίπεδο δράση τη ταινή, πολλά στέκια, πολλέ τοπικέ κινήσει. Θα έλεγα κοντά στο πρόταγμα του αρχοκομμουνισμού του πρώιμου, όπω περιγράφηκε. Η δικιά μα αντίληψη είναι τη εργατική οργάνωση πανελλαδικά. Δεν είναι αντιθετικά πράγματα. Ναι, ναι. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικέ οργάνωσει. Καταρχήν, φαντάζομαι σεβαστέ και οι δύο. Δεν ξέρω αν έχει νόημα τώρα. Να σου πω γιατί εμείς αυτό και γιατί άλλοι κλείνουν. Εντάξει. Ναι. Από εκεί πέρα κάθε ελευθεριακή αντίληψη πιστεύω εγώ δηλαδή είναι βασική της, υπαρξιακή της ανάγκη του ελληνικού οργανωμένου. Δεν υπάρχει όσο αναρχική κίνηση, διαφορετικά δεν υπάρχει αναρχική κίνηση σε ένα άτομο. Ναι, ωραίο. Λόγω της ταξικότητας που προβάλλεται όσο σημαίνεται, έχετε κάποιες φορές κατηγορηθεί είτε από μεμονωμένους αναρχικούς, ας πούμε, είτε και από συνιστώσεις, ως ένα ιδιότητα που πάμε. Δηλαδή, σας προσάω από την κατηγορία ότι κάνετε, ας πούμε, υπερπροβολή του οικονομικού αγώνα, έναντι, ξέρω εγώ, του προτάγματος, ξέρω εγώ, της δημοκρατίας, της άμεσης, ας πούμε, δημοκρατίας κτλ. Θέλω να πεις την άποψή σου γι' αυτό. Δηλαδή, βασικά το ερώτημα είναι, αν, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει δημοκρατία υπό πλαίσια καπιταλισμού. Πρέπει να μου πει κανείς τι είναι δημοκρατία. Δηλαδή, βασική αντίληψη του αναρχισμού, δηλαδή, υπό αυτούς τους όρους ο αναρχισμός διαφοροποιείται από την αστική επάνωση και τα ρεύματά του, ρεύματά της, είναι ότι όλη η συζήτηση περί πολιτικής απελευθέρωσης, δημοκρατίας και ούτω καθεξής, χωρίς οικονομική δημοκρατία, χωρίς οικονομική ισότητα, είναι στραβή. Δηλαδή, ο αναρχισμός συστήνεται σαν αντίληψη, σαν ρεύμα, γύρω την ιδέα ότι η δημοκρατία, η πολιτική ελευθερία, η ανεξαρτησία την οποία αναγνωρίζεται
επανάσταση δεν έχει, είναι μια απάτη έξω από την οικονομική ισότητα. Με αυτή την έννοια σου λέει ο αναρχισμός στις ρίζες του ότι η οικονομική, η απεριθέτως θα είναι οικονομική, δεν θα υπάρξει. Ναι. Επομένως, θα έλεγα ότι μια οργάνωση η οποία προτάσει την άμεση δημοκρατία και υποτιμά τον νομικό αγώνα, αυτή μάλλον είναι μια αστική φιλελεύθερη οργάνωση. Και πρέπει να εξηγήσει πώς γίνεται να είναι ελευθεριακή, αναρχική, σοσιαλιστική, χωρίς να αντιλαμβάνεται την προτεραιότητα της οικονομικής απελευθέρωσης σε σχέση με τα υπόλοιπα. Τώρα για το όνομα στο ΠΑΜΑ, γιατί το βάλετε την οικονομία, να σου πω ότι το ΠΑΜΑ έχει αυτές τις θέσεις, νομίζω ότι τις άλλες, τι έκανα τώρα. Δηλαδή, είναι σαν να σου λέω εγώ ότι μια οργάνωση που προτάσει τη δημοκρατία είναι το Πασόκ της Αναρχίας. Δεν είναι έτσι. Φαίνεται δηλαδή το βλέπω, το έχω διαβάσει. Ότι είμαστε κουκουέ, ας πούμε, γιατί. Καλά, καμιά φορά μαζί είμαστε κουκουέ επειδή είμαστε οργανωμένοι. Αλλά ξέρω ότι είμαστε κουκουέ, ξέρω και αυτό, ότι επειδή ασχολούμαστε με την εργατική τάξη. Υπάρχουν τις θέσεις του ΠΑΜΕ, τις λέει του ΠΑΜΕ, υπάρχουν θέσεις δικές μας. Μπορεί να τις δει κανείς οπουδήποτε και να δει πού συμπληρούν και πού δεν συμπληρούν και στη δράση επίσης. Πολύ αναρχική. Βλέπω τον αναρχισμό ως αντιθετική της αριστεράς πολιτική θεώρηση και το ίδιο αντίστοιχα πολύ αριστερή. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν κοινές αναφορές? Για ας πούμε το ζήτημα της εξουσίας του κράτους δεν αφήνει κανένα περιθώριο ιδεολογικής και πολιτικής συνεννόησης. Η έννοια, οι λέξεις αριστερά και δεξιά στην πολιτική τους διάσταση έχουν καταγωγή από τον κοινοβουλευτισμό. Στα πρώτα κοινοβούλια τα αστικά δηλαδή και στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, η δεξιά καθόντουσαν πιο πλούσιοι, ας πούμε, και αριστερά οι πιο φτωχοί. Με αυτή την έννοια ο αναρχισμός ως εξωκοινοβουλευτικό και αντικοινοβουλευτικό ρεύμα δεν εντάσσεται σε αυτή τη διάσταση. Εκτός και να κάνουμε μια συζήτηση περί κοινωνικής αριστεράς και κοινωνικής δεξιάς, που νομίζω ανάγεται στην πολιτική φιλοσοφία. Από εκεί πέρα υπάρχουν τα διάφορα σοσιαλιστικά ρεύματα. Υπάρχουν δυνατότητες να συνεργαστείς ανάλογα με το θέμα ή να μη συνεργαστείς με κάποια από αυτά. Σε ένα επίπεδο δικαιωμάτων, ας πούμε, για παράδειγμα, καταστολής, το μεταναστευτικό, μεγάλη μπορείς να συνεπάρξεις σε εργασιακούς χώρους. Εντάξει, υπάρχουν και πράγματα, υπάρχουν αγώνες που είναι κοινή, ας πούμε. Είναι κοινή, δεν τους δώσαμε τον ίδιο τρόπο, αλλά συνεπήρξαν. Και υπάρχουν αγώνες που υπάρχουν επί της ουσίας. Να πω και πέρα το ζήτημα της κρατικής εξουσίας, προφανές ότι είναι και λίγο και για να το δούμε ιστορικά σε εποχή επαναστάσεων, οι υπερασπιστές του κρατικού σπιδιωτισμού και οι αρνητές του κρατικού σπιδιωτισμού και οι υπερασπιστές μιας άλλου τύπου οργάνωσης χωρίς κράτος, μέσα από την Ομοσπονδία κλπ, κατέληξαν να σκοτώνονται, έτσι. Νομίζω ότι η ιστορία σε κάποια βασικά ερωτήματα απάντησε. Δηλαδή το. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε καλά. Κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ένα σκληρό συγκεντρωτικό κράτος, δικτατορία, η οποία ονομάζεται τον Πρωταλιά του και είναι στο εξωτερικό μα κτλ. Και πόσο αυτό μπορεί να μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο, νομίζω ότι η ιστορία έχει απαντηθεί. Και νομίζω ότι τέτοιου τύπου αντιλήψεις είναι εξαιρετικά συντηρημένες και θα κοιτάξει παράλληλα ή την τριτοδιαστική προφητεία περί θανάτου που της αναρχικής αντίληψης από την καρτή του 30. Νομίζω ότι τους γράψεις και παλιά όσοι το αντιλέφθηκαν αυτό ξυπνήσανε μεγάλο πόνο στη μέση γιατί κοιμηθήκαν με αυτό παράθυρο στην καρδιά του δώσου που έχει μόνο. Θα έλεγα λοιπόν ότι το αντίθετο συνέβη, δηλαδή μια αντίληψη ότι ένα πολύ συγκεντρωτικό κράτος θα απελευθερώσει τους εργάτες, αυτό είναι το αδιασμό τους
και μετά θα τους παραδώσει την κοινωνία, αποτελεί μια τοπία θεατοδών διαστάσεων, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει. Φαντάζομαι ότι όταν θα βρεθούμε σε επαναστατικές διαδικασίες, έχουμε πολλές εποχές γιατί οι διαδικασίες είναι πάντοτε επαναστατικές και ελπίζω να γίνει σύντομα αυτό, οι υπερασπιστές τέτοιες αντίληψεις θα είναι λίγοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν παιδεία στα οποία μπορούμε να συνεπάρξουμε να συνεργαστούμε και υπάρχουν αντιλήψεις με τις οποίες δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ή να συνεπάρξουμε. Αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο και φαίνεται και στην πράξη. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εχθροί μας, ας πούμε, οι αριστεροί εργαζόμενοι. Δηλαδή αυτό πάλι θα ήταν μια στρεβλή αντίληψη. Ωραία. Θέλω να μου πεις, επειδή μίλησες πριν για λίγο, ποια είναι η γνώμη σου για το ρεύμα του αναρχομηδενισμού και του ατομικισμού και αν έχει προσφέρει κάτι. Νομίζω ότι η έννοια αναρχομηδενισμού είναι αντίφαση της όλης, δηλαδή είσαι ο αναρχικός μηδενιστής, δηλαδή ο αναρχισμός ως άρνηση των αρχών, δηλαδή της εξουσίας, βασίζεται σε κάποια αντίληψη. Δεν είναι μηδενισμός. Υπονοεί ένα ήθος, μια αντίληψη όπως είναι η πραγματικότητα, άρα η αναρχικός θα είσαι μηδενιστής. Αν το κάνω, άρα για τον αναρχομηδενισμό δεν έχω γνώμη, δεν ξέρω πώς υπάρχει. Για τον μηδενισμό έχω κακή γνώμη. Είναι ένα ρεύμα το οποίο αναπτύχθηκε ως εκδραστική άρνηση του της αστικής ελευθεριότητας, βρήκε τις εκφάσεις του πιο καλά από όλα σε ένα σκληρό ολοκληρωτισμό και στην απόλυτη βία. Ο αναρχισμός είναι άρνηση της βίας, τη χρησιμοποιεί για να τελειώνει με την κοινωνική βία της καταπίεσης, δεν είναι ο πάντος της βίας στις κοινωνικές σχέσεις. Μάλλον, θέλει να καταργήσει την ειδικά της κοινωνικής σχέσης. Και ο ατομικισμός είναι ένα βαθιά αστικό, καπιταλιστικό, φτερεύτερο ρεύμα. Δηλαδή, η αστική κοινωνία, ας πούμε, για να μπορέσει να επιβιώσει μια μορφή εκμετάλλευση καταπίεση στον αστικό κόσμο διαφορετική από την εκμετάλλευση της ιεραρχίας ως τυρί της κοινωνίας, δείχνει το ζήτημα της ατομικής περίωσης. Δεν υπάρχει ατομική περίωση, όμως το κοινωνικό όλο είναι μια απάτη του καπιταλισμού, ότι μπορούμε ατομικά να κερδίσουμε πέρα από τους υπόλοιπους. Και είναι ένα αστικό ρεύμα και ως τέτοιο το πολεμάμε εμείς, οι κοινωνικοί σοσιαλιστές. Σε σχέση με τον αναρχοατομικισμό, όπως επικράτησε να λέγεται, βασισμένο στις αντιλήψεις του Μαξ Τίρνερ. Ο Μαξ Τίρνερ είναι ένας χαριτωμένος φιλόσοφος για να το μελετήσεις. Δεν ήταν αναρχικός. Εάν μάθαμε ότι μετά το θάνατό του κάποιοι τον ονομάζονται αναρχικό, δηλαδή θα του χρεώνουν ένα σοσιαλιστικό κοινωνικό ρεύμα στις αντιλήψεις του, πιστεύω ότι σηκώνονταν από τον τάφο του και θα διαμαρτυρόταν. Και δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρξε πριν τον αναρχισμό, υπήρξε ο αναρχισμός, υπήρξε το ρεύμα αυτό στην εποχή του και το αρνήθηκε. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο αποκρούει κάποιες δετερμινιστικές μουσιολογικές αναφορές του γελιανισμού. Αν είσαι φοιτητής και ψάχνεις, έχει πάντα μου διαβάσεις. Δεν έχει καμία σχέση με τον αναρχισμό. Δεν είμαι εναντίον του Στίρνερ. Τον θεωρώ εντελώς αδιέξοδο, αδιέξοδο της σκέψης του. Πιστεύω ότι ο ίδιος είναι ένα φιλοσοφικό τρόλ. Δηλαδή, απλώς προσπαθεί να δείξει την ανεπάρκεια των αντιλήψεων των γελιανών ως προς ένα δετερμινισμό κοινωνικό που προτείνουμε. Με αυτή την έννοια ξυπνάει και λέει: βασίζω τη θεωρία μου στο τίποτα. Θα λέω ότι μου κατέβει γιατί αυτά που λέτε εσείς δεν είναι δεστέχνη. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με κανένα κοινωνικό ρεύμα, πόσο μάλλον με τον αρχισμό. Για το λεγόμενο, πώς ονομάζεται φαινόμενο της τρομοκρατίας και το ένοπλο αντάρτικο, ποια είναι η άποψή σου? Η έννοια της τρομοκρατίας είναι εκ των πραγμάτων σημαίνει το κράτος. Η τρομοκρατία ασκεί το κράτος. Αυτός δηλαδή που έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει
του τερορισμού είναι γεννιέται στην Γαλλική Επανάσταση από την εξουσία. Δεν γίνεται από τα κάτω. Άρα η έννοια τη τρομοκρατία δεν αφορά τι ενόπλε ομάδε, αφορά το κράτο. Για το ζήτημα του Θεόπλη Πάλι, εγώ δεν έχω την αντίληψη ότι είναι ιδιαίτερα προσωποφόρο, ούτε ιδιαίτερα ελευθεριακό, ούτε ιδιαίτερα κοινωνικό. Αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη τοποθέτηση. Δεν αναιρεί η τρομοκρατία από το κράτος και όχι από τον οποιοδήποτε, ας πούμε. Θα έλεγα ότι η κοινωνία στην διαδικασία της απελευθέρωσής της θα ασκήσει βία, θα απαντήσει δηλαδή στη βία που δέχεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει η κοινωνία, πρέπει να το αποφασίσει, πρέπει να το δουλέψει στο εσωτερικό της και να οργανώσει τομές για να το κάνει. Δεν καταδικάζουμε τη βία που προέρχεται, κάθε άλλο. Θεωρούμε ότι η κοινωνική βία είναι προαπαιτούμενο για να ξεπεράσουμε την ιδία της κοινωνική βία, που είναι ενθουσιαστό. Αλλά δεν θεωρούμε ότι είναι σαν ρεύμα που δεν θεωρείται αυτό γίνεται μέσα από απομονωμένες ιδεαλιστικές ομάδες ενώπιον πάλης. Η δικιά μας αντίληψη είναι η κοινωνική, η δημόσια δράση των εργαζομένων και αυτό που υπόκειται στη σχέση και επαγγελματία, η οποία έχει ποσοστά βία στο εσωτερικό τη. Αναμφίβολο, αλλά δεν είναι η βία των ενώπιων οικονομάδων. Μου είπες και πριν για το Δεκέμβριο του 8, κάπου το αναφέραμε, το ανέφερες μάλλον. Πιστεύεις ότι η επίδραση του Δεκέμβριου του 8 στο κίνημα, στο εργατικό κίνημα, ήταν θετική ή αρνητική? Περισσότερο. Ξέρω ότι δεν είχε μόνο σήματι επίδραση. Το Δεκέμβριο του 8 θα έλεγα ότι αν πρέπει να πω ότι έχει θετική επίδραση, δεν μαζικοποίησε τόσο πολύ το εργατικό κίνημα, που εκ των πραγμάτων το έκανε πιο κοινωνικό. Ταυτόχρονα, βεβαίως, η ανάγνωση κάθε συνεργασιακή διαδικασία, κάθε κινήματος, μπορεί να είναι διαφορετική. Επομένως, σε ανθρώπους και σε κινήσεις και σε δράσεις που έλεγχουν την καταγωγή της οικονομικής του 8, μπορεί ο καθένας να λέει αυτό που του κάνουν και αυτό που του κάνουν. Και είναι, πάλι θα πω ξέρω για να πει, πολλές και οι μεν και οι δε. Σε τελική ανάλυση, πιστεύω όμως ότι ο Δεκέμβριος του 8 μαζικοποίησε τόσο το εθνικό κίνημα και συνολικά το ρεύμα το εξηγησιακό και το ρεύμα το καταλυστικό, που αυτό έχει στο τέλος της ημέρας θετική συνεισφορά. Το κάνει το δραμάτο πιο κοινωνικό από ό,τι ήταν. Αν είμαστε 1000, είμαστε το δραμάτο πιο κοινωνικό από ό,τι είμαστε 10. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, σκεπτόμενος από τον υστέρων, έτσι, θεωρείς ότι το κίνημα των αγανακτισμένων είχε θετική ή αρνητική επιρροή? Τελικά. Εμείς εξ αρχής κρατήσαμε πολύ μεγάλες αποστάσεις από το κύμα των αγανακτισμένων. Με την έννοια ότι ήταν μια κίνηση που όχι απλά είχε να επικαλούνται τα διαταξικά της χαρακτηριστικά. Εμείς με την ίδια έννοια που δεν θεωρούμε την γενική ψήφο απάντηση, δεν θεωρούμε ότι μαζί με τα θετικά μπορούμε να αποφασίζουμε τις ζωές μας, με την έννοια τα διαταξικά κινήματα, τα θεωρούμε κινήματα σε αντίθετη από την επαναστατική κατεύθυνση. Με αυτή την έννοια για το κίνημα των πλατιών δεν πάει, είχαμε εξ αρχής αρνητική θέση. Χωρίς αυτό να αναιρεί ότι τα πράγματα είναι διαλεκτικά, ότι μέσα από αυτό το κίνημα υπήρξε κόσμος ο οποίος μπήκε στην διαδικασία αμφιβολιών, δράσεις, οριζόντιας δράσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, την είδανε καπελώνατε κλπ. Και αρνήθηκε, μπήκε στο κίνημα για να μην βγει ποτέ. Έτσι είναι προφανές ότι κάθε κίνηση έχει πολλαπλές αναγνώσεις, όπως ισχύει για το Δεκέμβρη, ισχύει και για το κίνημα των πλατείων. Θα έλεγα όμως ότι το κίνημα των πλατειών δεν απάντησε σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με την στρεβλή πατριωτική αντίληψη της οικονομικής κρίσης. Ενίσχυσε αντίθετα τέτοιου τύπου φωνές, ενίσχυσε από τα αριστερά
φωνές διαταξικής αντιμετώπισης της κρίσης που τις είδαμε πράγματι και πολιτικά, συρρήκνωσε σε πολύ βάθμο εργατικές και συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες που υπήρχαν σε κίνηση εκείνη την περίοδο. Ήταν πάρα πολλές σωματικές εκδοπές, εργατικά σχήματα, του συντονισμού των σωματείων, που ουσιαστικά να διαχέονται μέσα σε ένα πράγμα το οποίο έλεγε από μόνο του ότι θέλει να είναι σούπα και δεν τις είδαμε να ξαναγίνονται, ούτε να ενισχύονται, να φύγουν τον κόσμο από εκεί, ούτε να ξαναστοιχίζονται. Και αυτό σε γενικές γραμμές δίνει ένα λογαριασμό στο τέλος του ένα αρνητικό. Από την άλλη, προφανώς ότι ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου που μέχρι τότε δεν είχε κουνηθεί από την καρέκλα του βρέθηκε σε θέση αντιπολίτευσης απέναντι στην κυρίαρχη, την νομίζω κυρίαρχη πολιτική. Και αυτό ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί σε τέτοιο μέγεθος, με τέτοια χαρακτηριστικά μέχρι τότε. Οπότε ένα τμήμα του κόσμου θα μπορούσε να προχωρήσει και παραπέρα. Αλλά το ίδιο ενδιαφέρον δεν έδινε τα χέρια για κάτι τέτοιο. Αν το έκανε να προχωρήσει παραπέρα, θα το έκανε όχι χάρη στο κύμα των πλατιών, αλλά παρά το κύμα των πλατιών, έστω και αν η επαφή του με τις κοινωνικές εργασίες ήταν αναρτησμένη. Και υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Θα πω παρόλα αυτά ότι επειδή έγινε μια αποφορά ότι τότε γνωρίσαμε μια μαζικότητα που δεν είχαμε ξαναγνωρίσει τα υπόλοιπα, αυτό δεν ισχύει. Υπήρξαν απεργίες που ήταν μαζικότερες των κινητοποιήσεων των αναρτημένων. Αυτό που συνέβη στους αναρτημένους και από κάποιους θεωρητικό θετικό ήταν ότι υπήρξε μια τόσο μεγάλη διαταξική συγκέντρωση. Δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι μικροαφεντικά, μικροαφεντικά βρέθηκαν μαζί και διαμαρτύρθηκαν. Το μόνο που ανοποιούσε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν Έλληνας και θέλω να το τονίσω. Αυτό ήταν προβληματικό. Γι' αυτό και είχε τόσο μεγάλη αποδοχή από την ΜΜΕ. Δηλαδή τότε, ας πούμε, πάρα πολλοί κόσμοι παρακολουθούσαν εφημερίδες, μίδια, προβάλλανε ότι αυτός επιτέλους είναι αγώνας κλπ. Θυμίζω δε ότι όταν έχει προκυριχθεί μια απεργία της εμέθρωσης των πλατιών, υπήρξε η προσδοκία ότι αυτό θα γίνει πριν μια τεράστια δήλωση που θα ενωθούν οι απεργοί με τους αναρτησμένους. Το οποίο δεν έγινε ποτέ γιατί οι αναρτησμένοι το πρωί δουλεύανε. Σπάρα την απεργία δηλαδή και καταφύγαμε μια απεργή το πρωί, αλλά δεν βρήκαμε κανένα αναρτησμένους. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια πράγμα που καταγράφεται στην ιστορία των κινήσεων μέσα στην ελληνική κοινωνία. Για εμάς το πρόσωπο είναι αρνητικό, αλλά δεν πάμε να έχει ένα πράγμα το οποίο βγαίνει σε διαδικασίες, συζητήσεις και είπα προηγουμένως ότι εκ των πραγμάτων για κάθε εκείνη είναι πράγμα πολλαπλές αναγνώσεις. Οπότε πάντα έχεις κάποιες κερδίσεις και πάντα έχεις κάποιες να χάσεις. Αν το δούμε ιστορικά, αυτό που ονομάζεται ακροδεξιά γενικώς στην Ελλάδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Εθνική Παράταξη, η ΕΠΕΝ, μέχρι το λαό, ξέρω εγώ, για τη Χρυσή Αυγή, έχει μια σεβαστή πορεία. Νομίζω εγώ. Δεν ξέρω ποιος τη σέβεται. Τι πες? Δεν ξέρω ποιος τη σέβεται, είναι ότι μπορεί. Εντάξει, όχι από αυτή την άποψη. Ενώ ότι διαχρονικά υπάρχει αυτό το ρεύμα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Μπορούμε κάπως να το εξηγήσουμε αυτό, δηλαδή. Είναι το ρεύμα, είναι το ρεύμα που κυβέρνησε στην Ελλάδα για 40 χρόνια τώρα. Μετά το τέλος του εμφυλίου στην Ελλάδα, ας πούμε, η εξουσία πέρασε στους παλιούς εργάτες Γερμανούς, στους ασφαλίτες, αυτοί οι συγκρότησαν το μεταπολεμικό ελληνικό κράτος. Επομένως, μετά την μεταπολία, το 67-74 κυβερνήσαν επίσημα, πιο πριν ήταν αυτοί οι οποίοι έλεγαν τους μηχανισμούς και μετά το 1985 είτε κρύβονται μέσα σε ένα πράγμα που λέγεται αστική δεξιά στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία παράδοση ως τέτοια, ως μη φασιστική μη δεξιά, είτε λειτουργούν μέσα από τέτοιου τύπου μορφώματα και δεν είναι χωρίς να υποτιμώ το κίνδυνο που συνιστά η εμφάνιση ενός ανοιχτά ναζιστικού πολιτικού φαινομένου σαν αυτό που είναι η Χρυσή Αυγή και το να έχει να τσακιστεί, να εξαφανιστεί, ας πούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο η ελληνική κοινωνία το γέννησε το 2012. Δεν είναι κοινωνία αρκετά με πολλά στοιχεία εθνικισμού, της σχοληψίας, πολύ σεξιστική κοινωνία, από τις πιο σεξιστικές της Ευρώπης.
κλειστή κοινωνία σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που υπήρχαν στην κοινωνία και η κρίση τους επέτρεψε να συγκροτηθούν πολιτικά γύρω από αυτό το λιμό έργο, ας πούμε, των Ναζίων. Θα έλεγα ότι αντίστοιχα, ας πούμε, έτσι, πολύ σκληρόφαστικό φαινόμενο υπάρχει στην Ισπανία, το οποίο όμως καταφέρνει ακόμα μετά από 38 χρόνια και κρύβεται μέσα στο Λαϊκό Κόμμα της δεξιάς. Δηλαδή ο φραγκισμός δεν έχει εξαφανιστεί σε μια μέρα. Καταφέρνει και κρύβεται χωρίς να ενσωματώνεται μέσα στην επίσημη δεξιά. Και στην Ελλάδα το έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι, δηλαδή, όταν δεν υπήρχαν, υπήρχε μια περίπτωση που δεν είχαμε ισχυρά από δεξιά κόμματα. Κατά τα χρόνια, μετά την ΕΠΕΝ και έπρεπε 2,1. Αλλά είχαμε 30% της Δημοκρατίας, οι οποίοι ξεκινάγανε από το Φραν Τσαγκάρι, ας πούμε, που ήταν υπεύθυνος του τομέα ασφαλιστικού ως ρεύμα, καταλήγανε σε βραχικούς βασικόφροντες κτλ. Αντικομμουνιστές και τέτοιοι. Η κρίση, η οικονομική κρίση και άρα και η αποσάρωση του πολιτικού συστήματος, επέτρεψε αυτό το κρυπτόμενο ρεύμα να γίνει να συγκροτηθεί πολιτικά και πρέπει να το τσακίσουμε. Έτσι, δηλαδή να το εμφανίσουμε. Δεν λέω ότι εντάξει, βιάζει. Μακριά από μένα μια τέτοια αντίληψη. Απλώς λέω ότι δεν εμφανίστηκε ως αντίληψη στην ελληνική κοινωνία. Ήταν μια λανθάνουσα τάση μέσα στην ελληνική κοινωνία, η οποία μέσα στις συνθήκες του ακατώματος που είναι το στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, ξεβράστηκε ως ανετός. Ακούγεται από διάφορε πλευρέ, λέγεται γενικά, ξέρω για τα κανάλια και γενικά τον κόσμο, ότι ο Έλληνα δεν είναι ρατσιστή, ούτε και ήταν ποτέ. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου? Μου είπε κάποια πράγματα. Φράση, ο Έλληνα δεν είναι ρατσιστή ή ο Έλληνα είναι ρατσιστή, είναι ρατσιστική φράση. Δεν υπάρχουν ρατσιστικά έθνη και μη ρατσιστικά έθνη. Δηλαδή, μου θυμίζει κάποτε ότι προσπαθούσα να τη μέρη που έμενε καταλάνου αυτονομιστέ, εθνικιστέ. Λέει ότι άμα το δεις λέει, ιστορικά, ας πούμε, εμείς οι Καταλάνοι είμαστε αριστεροί, ενώ οι Καστιγιά είναι δεξί. Και του λέω ότι αυτό που λες σαν φράση είναι μια εντελώς ακροδεξιά φράση. Ότι υπάρχει ένας λαός που είναι έτσι και ένας λαός που είναι αλλιώς. Αν μιλάμε για την ελληνική κοινωνία, ας πούμε, όχι για τους Έλληνες, η ελληνική κοινωνία είναι μια πολύ βαθιά αστική κοινωνία. Έχει η αστική της συγκρότηση δεν έκανε καν με τους επαναστατικούς αστικούς όρους. Υπήρξαν τέτοια στοιχεία στην Ελλάδα, καταπλήθηκαν, βασίστηκε στον εθνικιστικό σκληρωτισμό, βασίστηκε στη φυσικοληψία, στην καταστολή μειονοτήτων. Επομένως είναι μια κοινωνία που έχει ιδιαίτερα ρατσιστικά χαρακτηριστικά, κλειστά χαρακτηριστικά. Και αυτό το πράγμα δεν βγήκε τα τελευταία 25 χρόνια πρώτο που ήρθαν οι μεταναστευόμενοι Ισπανία στην Ελλάδα, πάω το δει σε διάφορες πτυχές. Της κοινωνίας, της ελληνικής ιστορίας, από τους πρόσφυγες του 22, που είναι μια ξεχασμένη ιστορία που προσυμπορεύτηκε με μεγάλη κοινωνία της ελληνικής κοινωνίας και πόσο μεγάλη, γιατί πάντα υπάρχουν και δύο δυνάμεις. Όπως επίσης και πληρώνω ότι είναι μια κοινωνία η οποία επί 40 χρόνια απέκλειε όχι με όρους φυλής, αλλά με όρους πολιτικούς το μισό πληθυσμό και αυτό γινόταν αποδεκτό από το άλλο μισό. Δεν μπορεί να πει μια τέτοια δεδομένη επειδή δεν αφορά μετανάστες. Άλλωστε η επιχειρηματολογία του αντικομμουνισμού που ήταν επιχειρηματολογία στον Δημοκράτος είχε να κάνει με την ελληνικότητα των κομμουνιστικών αντιλήψεων και την εθνικοφροσύνη των κομμουνιστών. Επομένως, τι δεν είναι ρατσιστική μια κοινωνία η οποία ανήκει αυτό 50 χρόνια, η οποία είναι όμως πρόσφυγες και εντάξει. Δεν πιάσανε τους ξένους, ας πούμε, είναι αστείο το που ακούγεται. Υπάρχει το αντιστερεότυπο που όπω κάθε στερεότυπο είναι λάθο, αλλά είναι πάνω πιο κοντεστερεότυπο ότι οι Έλληνε δεν ήταν ρατσιστέ μέχρι να μπει ο πρώτο ξένο στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, να φτάσουμε μια ιστορία τη ουσία, είναι μια κοινωνία η οποία μοιάζει λίγο με τη γερμανική του 40-45. Δηλαδή, οι γενικά τη Γερμανία το βλέπανε τον καπνό από το βουγάρο του Άουσβιτ να πάρει στον Αρνό, αλλά παριστάνανε πω δεν καταλαβαίνουν τι είναι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία κάθε μέρα ξεβράζονται πτώματα μεταναστών στις ακτές της, στις θάλασσές της, τις οποίες μιλούν για το διαδρομήνιο τους και τη λευκάδα τους. Έτσι έχει νάρκες και τείχη στα σύνορά της. Έχει σταυρά συγκέντρωσης σπαρμένα σε όλη τη χώρα και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται ανεκτό
από ένα, δεν λέω μεγάλο μικρό, πολύ μεγάλο πλειοψηφικό ή μειοψηφικό, αλλά πάντως πολύ σημαντικό, σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι, το να κλείνεις τα μάτια σου απέναντι σε ένα κρατικό ρατσισμό δολοφονικό, είναι ρατσισμός, με συγχωρείς, δεν είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και δεν ξέρουν. Ναι. Φαντάζομαι ότι μια κοινωνία που ήταν ρατσιστική, εάν σε κάθε νομό υπήρχε αυτό το συγκέντρωση και κάθε μέρα στη Μυτιλίνη, ας πούμε, το κύμα ξέραζε πτώματα, θα είχε αντιδράσει. Μαζικά όμως. Ναι, μαζικά. Όλο αυτό, ας πούμε. Τις, δεν από ένα μήνα που τώρα που μιλάμε, 1,5-2 ίσως, είχαμε το δολοφονικό έγκλημα στο Παπαγονίση, όπου παιδιά και μανάδες τους πνίγηκαν επειδή χτυπήθηκαν από τους γενικούς και σήμερα το πρωί που μιλάμε έχουμε άλλους 7 νεκρούς μετανάστες στο πάνω του Αιγαίου. Δεν βλέπω κάποια κοινωνία, ας πούμε, η οποία έχει δυστυχώς τρομακτικά αντιρατσιστικά ανακλαστικά. Η απονοχή τέτοιων πραγμάτων ως φυσιολογικών έτσι, είναι δείγμα. Αν υπήρχαν 7 νεκροί Έλληνες σε τροχαίο, όχι να δολοφονηθούν, πιστεύω ότι θα υπήρξαν αντιδράσεις για όλους τους δρόμους. Θα κάνουν ένα κίνημα που λένε επιτέλους φτιάξτε δρόμο να μην σκοτώστε. 7 νεκροί μετανάστες στον πάτο του Αιγαίου δεν έχουν κινητοποιήσει τόσο μετά. Γι' αυτό εδώ έχουμε τεράστια ευθύνη, αν μιλήσουμε ιστορικά, και των συνδικάτων, τα οποία ουδέποτε έθεσαν το ζήτημα των μεταναστών ως ταξικό ζήτημα που μας αφορά, και ιστορικά της ελληνικής αριστεράς, η οποία είχε χαρακτηριστικά ιδιοτύπως εθνικά και το ζήτημα των μεταναστών το άφησε εντελώς στο πληθώρισμα. Ακόμα και αν διακριτικά έλεγε ότι και οι μεταναστές είναι στο χώμα, δηλαδή αν πάρουμε το σκούτο που του έχω μέχρι πρόσφατα ήταν ο μεγάλος σχηματισμός της αριστεράς, δεν είχε πει ποτέ ρατσιστική πολιτική, θεωρητικά έλεγε στους μεταναστές, έκανε ένα ρατσιστικό φεστιβάλ, αλλά το έκανε της πίστα, δεν είχε βάλει ως πρόγραμμα ποτέ απέναντι στην φασιστική πολιτική του ελληνικού κράτους. Και των ρατσιστών και των λαθών για την τάξη. Ήταν κάτι έξω από την ατζέντα του. Αλλά και πολλές φορές όταν μπαίνει στην ατζέντα αριστερών κομμάτων γίνεται είτε με όρους ανεπαρκής, είτε με όρους μη ταξικούς. Να μου πεις, η πολιτική σκηνή έχει χωριστεί σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς. Πιστεύεις ότι η διάκριση αυτή είναι αληθής ή ψευδής ως προς την ουσία της? Δηλαδή το πρόβλημα μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι, για να μην λέμε τρέλες, ότι ίσως το μνημονίο στην Ελλάδα δημιούργησε μια κοινωνική καταστροφή. Δηλαδή, υπερδρασία στην ενεργία, τη φτώχεια, μείωση μισθών, διάλυση εργατικών δικαιωμάτων, τα πάντα. Με αυτή την έννοια θα σου έλεγα ότι το να πας να πεις στην κοινωνία μια άλλη τη σκοπιά ότι αυτό το ερώτημα είναι λάθος, ψευδές, θα σου πει απαράδειγμα. Δηλαδή, εγώ είχα μια αυτοκίνητο μνημόνιο, μετά δεν έχω. Έπαιρνα 1000 ευρώ, έπαιρνα 300 ή δούλευα 7 ώρες και δουλεύω 13 ώρες. Δεν έχω να ζήσω η αυτοκτονία. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Αυτό όμως που έχει σημασία να δούμε είναι ότι τα μνημόνια δεν είναι κάτι αποκομμένο από τον καπιταλισμό. Δηλαδή, δεν ήρθαν, ας πούμε, υπάρχει ένα καλός καπιταλισμός χωρίς μνημόνια. Και ένα κακό μνημόνιο, ο καπιταλισμός είναι μια σχέση, έχει πορείες, μια περιοδική πορεία, έχει τις κρίσεις του. Και αυτή η πολιτική είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής κρίσης, όχι της επιλογής κάποιων προγραμματών πολιτικών να μας φέρουν το μνημόνιο και να μας υποτάξουν στη Μέρκελ, ας πούμε. Αυτή είναι μια αφελής κουβέντα. Ο καπιταλισμός υπήρχε της παγκόσμια κρίση, τη μεγαλύτερη της ιστορίας του. Η Ελλάδα για πραγματικούς λόγους, που δεν είναι τώρα τη στιγμή που θα κάτσουμε να κουβεντιάσουμε τον ελληνικό αστικό σχηματισμό, πώς αναπτύχθηκε κλπ. Βρέθηκε στο κέντρο αυτής της κρίσης. Ωραία. Το αποτέλεσμα είναι ότι το κεφάλαιο διαρκώς θέλει να συμπιέζει δικαιώματα, το εργατικό κόστος, την εργασία στους μελώτες. Είναι με παλιούς μαρξιστικούς όρους που έλεγε ότι ο πόλεμος είναι η καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων που γινόταν σε ένα σημείο και ο καπιταλισμός αυτό ζούμε. Ζούμε ένα πόλεμο μιας καταστροφής παραγωγικών δυνάμεων που στην ποινή είναι εντός εργασία ηλικία. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ένα μοντέλο του καπιταλισμού και τη φάση που βρίσκεται, που είναι η φάση της κρίσης, έχουμε η τελευταία. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βγει από τα διέξοδα που έχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όσο αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα κερδίσουμε, μπορεί να κερδίσουμε και να καταστραφούμε. Αλλά
αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα μνημόνια, όπως στην Ελλάδα, ας πούμε, συνέχεια είναι αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Δηλαδή, διαμεσολαβούν ανάμεσα στην κρίση και την κοινωνική καταστροφή. Δεν είναι η αιτία της κοινωνικής καταστροφής. Υπάρχουν, προφανώς. Υπάρχουν και θα αισθανόμουν να ξέρεις, επειδή πρέπει να είμαι τον κόσμο. Δεν μπορώ να λέω, δεν μπορώ να πω το πάνω, ποια μνημόνα, δεν υπάρχει κανένα το μνημόνιο, δεν θέλω να καταλυσμός. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα μνημόνια είναι ένα εργαλείο του καπιταλισμού σε κρίση για να τσακίσει την εργασία. Δεν είναι ένα καταχθόνιο σχέδιο που λέγεται μνημόνιο. Το καταχθόνιο σχέδιο είναι ο καπιταλισμός. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Πιστεύεις ότι έχει μέλλον η σοσιαλδημοκρατία στο χώρο το οποίο έχουν γίνει διάφορες κινήσεις τον τελευταίο καιρό, η 58 η Ελιά, το ποτάμι, η Δημάρ, εντάξει το ποτάμι δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, μάλλον το Θεοδωράκης ξέρει, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι αυτό ας πούμε. Πώς το βλέπεις όλη αυτή την κίνηση? Η σοσιαλδημοκρατία ως ρεύμα έχει τελειώσει παγκόσμια. Δηλαδή το ζήτημα της ρύθμισης και της ρύθμισης μάλιστα σε εθνικό επίπεδο, γιατί αυτό είναι η σοσιαλδημοκρατία, είναι ρύθμιση και διαιτησία. Είναι ένα σκιαπρόγραμμα μεταξύ κοινωνική εργασία και δημοκρατία, ο οποίο λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο. Έχει τελειώσει όχι επειδή υπάρχει κρίση, όχι επειδή το Πασόκ πήρε 5% ή 8% ή 13%. Έχει τελειώσει γιατί ο καπιταλισμός είναι μια τέτοια φάση που αυτού του τύπου ρύθμιση κερδίσει σε εθνικό επίπεδο είναι ανέφικτη. Μπορεί να σημαίνει ότι ποτέ ήταν ιδιαίτερα εφικτή. Αυτό που μένει από την σοσιαλδημοκρατία είναι το να υπάρχει ένα πολιτικό ρεύμα τέτοιο το οποίο να ενσωματώνει την εργασία. Αυτό πάντοτε είναι ένα κίνδυνο να υπάρξει. Αυτή τη στιγμή δεν εκφράζεται από το ποτάμι, το Πασόκ και, τη Δημάρ, που ενδεχόμαστε. Δεν είναι αυτά που ενσωματώνουν του εργαζόμενου για να του πούνε θα τα λύσουμε αλλιώ. Πολύ περισσότερο δηλαδή υπάρχει το σύνδεσμο αυτό ο κίνδυνο παρά το Πασόκ. Θα έλεγα όμως ότι είναι τέτοια η ένταση της σύγκρουσης της κοινωνικής εργασίας, τόσο καθοριστική και τόσο οριακή, που δεν υπάρχει τελικά η δυνατότητα ούτε για στις σοβαρές εργατικές προτάσεις, δηλαδή κάποιος να παραστήσει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ρύθμιση. Και αυτή νομίζω πως είναι και η αδυναμία των κομμάτων που επικαλούνται κάτι τέτοιο στο να πάρουν μάζες μαζί τους. Δηλαδή, οι κανονικές συνθήκες θα έχουν ακόμα πιο λέει ότι εγώ παιδιά θα το βελτιώσω για το πράγμα, χωρίς να σας βάλω στο βελάνα που αναστρέφει, να έχει πάρει να έχει 60% στην ελληνική κοινωνία. Όσο δεν έχει, γιατί το αντιλαμβάνεται ότι είναι τόσο οριακές οι καταστάσεις που η δυνατότητα ρύθμισης με σοσιαλδημοκρατικούς παραδοσιακούς όρους έχει εκλείψει. Με αυτή την έννοια δεν φοβάμαι την σοσιαλδημοκρατία με τους ιστορικούς της όρους. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε πάντοτε και οφειλαχτούμε απέναντι σε ψευδείς προφητείες προς τους εκμεταλλευόμενους. Δηλαδή, προφητείες που λένε ότι υπάρχει δυνατότητα να απελευθερωθούν μέσω το πλαίσιο. Μέσω οποιοδήποτε άλλη συνθήκη πέραν τη δικιά του δράση και τη εμπαστική του δράση. Όπως είπες και πριν, βέβαια, αυτά τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ καιρό τώρα, το ότι ας πούμε, υπάρχει άλλη δυνατότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Κοίταξε, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ με την Δημοκρατία έχει. Δεν το υπάρχει δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον Οπασό κτλ. Δεν είναι τον Οπασό. Δηλαδή δεν σωματώνει εργατικές μάζες για να τις στηρώσει. Αυτό που είδαμε να γίνει κάποιο χρόνο. Δεν είναι αυτή η συνθήκη που έγινε. Είναι ένα πολιτικό φαινόμενο, θα δούμε πόσο όψιμο ή όχι είναι. Το οποίο προφανώς δεν είναι απάντηση σε βάση την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει, ούτε ο ίδιος το λέει, δηλαδή, ούτε κανείς το υποψιάζεται, πέρα από τις ανοησίες που λέει στον αγορά η Δημοκρατία. Το οποίο θα ήθελε να παίξει ένα ρόλο με τα σοσιαλδημοκρατίες. Πιο αριστερής, ας πούμε, καλά, κάπως έτσι. Δεν θα έλεγα ότι είναι θέμα πιο ότι μπαίνει στην κλίμακα αριστερά δεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ σε ερωτημένα ζητήματα, δεξιότερα του ΠΑΣΟΚ στο επίπεδο της παρέμβασης στην εργατική τάξη, αλλά και αριστερότερα στην κοινωνική σωμάτωση. Δηλαδή είναι ένα άλλο σχηματισμό, ο οποίο δεν είναι σχηματικό σχηματισμό με το ότι
μαζεύει κόσμο στην λογική του να γίνει κάτι, όπως το Πανεπιστήμιο της Δημοκρατία, το κάνει, αλλά θεωρώ πως είναι πολύ λιγότερο, πολύ λιγότερες οι αυταπάτες της εργατικής τάξης ως προς την αποτελεσματικότητα της ανάθεσης. Αλλά επίσης αυτό δεν έχει και κάποιο απτό αποτέλεσμα, άμεσα συνδεδεμένο, ως προς την άμεση δράση, δηλαδή να περάσουμε από την αποτέλεσμα της ζωής στην ανάθεση, να περάσουμε στην οριζόντια δράση τη δικιά μας. Mm. Δεν είναι γραμμική σχέση, ας πούμε, γραμμική σχέση. Θα έλεγα πάντως ότι αυτές οι μορφές της σοσιαλδημοκρατίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όχι ειδικά στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και παγκόσμια, έχουν μικρότερη δυνατότητα ενσωμάτωσης εργατών εργαζομένων της κοινωνίας από έξω από την μαθητική δράση, από ό,τι η σοσιαλδημοκρατία αυτή καταστεί το 1950 ακόμα το 1920. Mm-hmm. Άρα λέω ότι είναι περισσότερο δικό μας θέμα, mm-hmm. το να δράσουμε παραστατικά, οριζόντια κοινωνικά, παρά πρόβλημα διαμεσολαβητικών θεσμών που εμποδίζουν την επαφή από την κοινωνία. Είναι πρόβλημα άμεσα δική μας παρεμβάσεως. Ήθελα να σε ρωτήσω πριν, όταν λέγαμε για την ακροδεξιά, πώς βλέπεις αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το αν θα πρέπει να κηρυχθεί η Χρυσή Αυγή παράνομη, δηλαδή αυτό θα βοηθήσει, ας πούμε, κάπου, αν κηρυχθεί ένα ακόμα παράνομο. Ή μπορεί να κάνει τα πράγματα και χειρότερα. Όχι. Δεν τολμά στο φασισμό με το κράτος και την κυβέρνηση και αυτό, αυτό είναι κάθε τους. Βεβαίως, έχει μια νόημα να δείξεις ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα πολιτικό ρεύμα με τους όρους που είναι οτιδήποτε άλλο, είναι μια κοινωνική συμμοριακή γνώση. Έτσι υπάρχει για να κάνει πράξη του ποινικού κώδικα της μπαθέστερης, να κάνει τις μετανάστες, σε ανθρώπους που αγωνίζονται και ταυτόχρονα να είναι ο μπράβος της δευοδοσίας όπως σε αυτή τη περιπτώση συμβαίνει στην Ελλάδα. Έτσι, από μια πολύ καιρό λειτουργούσε η Χρυσή Αυγή, τώρα πρέπει να δούμε τα προσχήματα απέναντι σε ένα μεγάλο κομμάτι του εγωιστή του κεφαλαίου στην Ελλάδα, του αυγητού κεφαλαίου στην Ελλάδα. Στη ζώνη του παράγματος προσπάθησε να παίξει αυτόν τον ρόλο πολύ έντονα. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή οι χρυσαυγίτες ξεκίνησαν την ταιριά του στον βράδυ του κεφαλαίου. Αυτό πρέπει να το λες. Δηλαδή, αλλά η πολιτική του να αγορέσουν από κράτος είναι παραλογική, διότι η βράδυ του κεφαλαίου, το κεφάλαιο του κράτους είναι ένα σημείο σχηματισμός, δηλαδή στην καταστική σχέση μια διαφοροποίηση στο στελεχό τους. Αλλά αυτή είναι η κοινωνική σχέση κράτος και κεφάλαιο. Άρα να ζητάς από την κυβέρνηση να κατασκευάσεις τα άλλα μεταξύ της χέρια του. Είναι σημαντικό δεν να δείχνεις ότι η αστυνομία συνεργάζεται με τη Χρυσή Αυγή, αλλά δεις και γιατί. Γιατί η αστυνομία και η Χρυσή Αυγή υπηρετούν ακριβώς το ίδιο πράγμα στην κοινωνία, όχι γιατί υπάρχει αστραβή αστυνομία. Αυτή είναι η πλάτη της αστυνομίας. Να το πούμε λοιπόν, να πούμε γιατί γίνεται αυτό. Για να χρησιμοποιήσω μια φράση του Ντουρούτη, ανάγνωστο στρατηγού του πολέμου, που την καλέστηκε πρόσφατα για μια οργάνωση, αλλά που δεν χάνει την ουσία της. Δεν πολεμάμε τον φασισμό μαζί με την κυβέρνηση, αλλά σε πείσμα της κυβέρνησης. Το λέει αυτό το περίοδο του Ισπανικού Φιλίου, όταν η επίσημη και η νέα κυβέρνηση της Ισπανίας θεωρητικά πολεμάει φασισμό τον Φρανκό. Γιατί γνωρίζουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν θα ατυπαλίσει με τον φασισμό, διότι αστεί πρέπει να τον αφήνει ζωντανό για να προσφέρουν σε αυτόν πάντα όταν κινδυνεύουν να του γλιστρήσει η εξουσία από τα χέρια. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, σε ένα κρίσιμο σημείο αντιπαράθεση κεφαλαίου εργασία, το κεφάλαιο θα ξαναχρησιμοποιήσει του φασιστέ σαν μπράβου του. Mm. Και δεν πρέπει να σπέρνουν αυτά πάντα σε ότι το κράτο μπορεί να γίνει ο μηχανισμό που θα απαγορεύσει ή θα εξαφανίσει τον φασισμό. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν θέλει να το κάνει. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι οι φασίστες, το κράτος, το κεφάλαιο είναι ένα τραστ, είναι από εκεί. Και εμείς είμαστε ένα άλλο τραστ από εδώ. Mm-hmm. Και πρέπει να οργανωθούμε για να τους κερδίσουμε. Ωραία. Φτάσαμε τώρα στις τελευταίες ερωτήσεις. Έχεις εργαστεί και στον τύπο, σε ραδιόφωνο, σε έντυπα. Και νομίζω ότι εργάζεσαι ακόμα στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Πώς είναι τα πράγματα σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους, τι επικρατεί? Μια διανόητη γαλέρα με επικρατεί στον τύπο, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Λίγο ο τύπος στην Ελλάδα
γιγαντώθηκε με όρους καπιταλισμού μαφίας και όταν η φούσκα του σκάει, ο τύπος υπόκειται σε μια τριπλή κρίση, δηλαδή την παγκόσμια οικονομική κρίση, την οικονομική, την κρίση του τύπου γενικότερα, καθώς η διάρκεια της πληροφορίας του διαδικτύου του αποσπάτω μονοπόλιο της πληροφορίας και καλώς. Και τρίτον, την ειδική κρίση του ελληνικού τύπου, ο οποίος κάποια στιγμή είχε καταγραφεί σε σακούλα με εφημερίδα, δηλαδή εδώ άγραφες φορές, ο Πολόγιος, του Βίλιαντο. Και όταν κάποιος δεν είχε την ειδική θέματα να το κάνει αυτό, είναι το τρίτο παιδί της κρίσης. Αναπτύχθηκε λοιπόν ο μαφιός που σώζει ο ελληνικός τύπος και όταν κατέρευσε, το μαφιός που στείλει το έστρεψε προς τους εργαζόμενους. Έτσι, με μαζικότητα τις απολύσεις, κλεισίματα, πλήρωτους, μπράβους οι οποίοι απολύνουν οι εργαζόμενους, η κατάσταση του τύπου είναι τραγική. Οι απολύσεις στο τελευταίο διάστημα είναι χιλιάδες και οι απλήρωτοι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν βρίσκουν το αφεντικό τους για να τα πάρουν, είναι πολύ περισσότεροι. Ένα πρόβλημα που έχουμε στους εργαζόμενους στον τύπο είναι ότι αυτοί οι οποίοι έχουν το μονοπόλιο της εφημερητής ενημέρωσης, όσο μονοπόλιο μπορεί να πιάσει τις μέρες μας, εξακολουθούν να είναι αυτοί που είναι ταυτόχρονα εργαζόμενοι για αφεντικά. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλές φορές και εδώ έχω εντοπίσει, ας πούμε, προσωπικά, ότι ακούμε για πωλήσεις σε ένα μέσο της ενημέρωσης το οποίο είναι ταυτισμένο με το σύστημα και θεωρούμε ότι απολύονται τσιράκια του συστήματος. Συνέχεια ακριβώς να λέω. Τα τσιράκια του συστήματος είναι αυτά τα οποία διαφεντεύουν τον τύπο και απολύουν αυτούς οι οποίοι αντιδρούσαν. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει κατανοητό. Δόθηκαν αρκετά ενεργές και σημαντικές μάχες την τελευταία τριετία. Όχι με τη φόρα του μάχες όμως. Και είναι προφανώς ότι χρειάζεται μια συγκρότηση. Σε ό,τι μας αφορά, όσο το συνάντη και ως κλαδική μέσα με τις ενημέρωσεις που συνάντη στην οποία συμμετέχω, αυτό που λέμε είναι πρέπει να τελειώνουμε με τον άθλιο συνδικαλισμό στον χώρο του τύπου, ο οποίος βασίζεται αφενός στην πολυδιάσπαση των εργαζομένων ανά επάγγελμα και αφετέρου αυτό είναι πολύ βασικό σε επιμελητήρια τα οποία είναι πολλές φορές διαταξικά. Όπως η ΣΥΡΙΑ, δηλαδή ένα επιμελητήριο ως ομοιοεπαγγελματικός όμιλος, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και ταμείο ασφαλιστικό και αποκύπτει όλο το κομμάτι της εξασφάλειας, εργαζόμενος μαύρος, εργαζόμενος μπλοκάκια, αόρατος εργαζόμενος εργαζόμενος του ίντερνετ. Και είναι καλές οι ανθρώπων που έχουν 10 χρόνια στο επάγγελμα, 15, και περιλαμβάνει τους κόλπους τους επίσης ακόμα και αφεντικά. Δηλαδή, εγώ δούλευα για πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο, το οποίο ήταν η ιδιοκτησία του δημοσιογραφικού αριθμού Λαμπράκη, ο εκδότης, ο ιδιοκτήτης του Δήματος, ο Ψυχάρης ο Κώστος, είναι μέλος της ΕΣΥΑ, του Σωματείου των Εργαζομένων. Είναι ένα πατριώτη με αυτού του συνεταλισμού και με αυτού του ενώσει. Εντάξει, αυτό είναι αστείο τώρα. Το αστείο είναι αστείο σοβαρό. Στην πληροφορία ότι όταν πηγαίναμε οι γερμανοί του Ψυχάρη τα διάρκεια περιοδών κλπ. Πάντοτε μας έλεγε ότι και εγώ είμαι και μέλος της Ένωσης και δεν έχω λόγο στο τι θα συμβεί. Ναι, ήταν κομικό τραγικό. Ήταν κομικό και τραγικό μας. Όσο το συνάντε, προτείνουμε τη διάλυση των εκδηλητήριων αυτών και την δημιουργία ενός ενιαίου συνδικάτου εργαζομένων του τύπου ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, θα δηλαδή είσαι μισθολόγιο ή δεν είσαι κτλ. Και ανεξαρτήτως ειδικότητας. Δηλαδή αυτή η ανοησία ότι οι υποσυνδράφοι είμαστε μια ελίτ. Με τεχνική α πούμε. Με κασάβα, με τεχνική α πούμε, ένα σωματείο και δεν μπορούμε να πάμε, θα τελειώσει. Γιατί θα μας παρασύρει όλους μαζί στο πιθό. Έτσι, η διάσπαση τελικά σημαίνει ενότητα προς τα κάτω. Είμαστε η ενότητα των θυμάτων πίσω από την διάσπαση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ουσιαστική ενότητα, ένα ενιαίο συνδικάτο τύπου για όλους τους εργαζόμενους του τύπου, από καθαρίστριας μέχρι δημοσιογράφους, χωρίς αφεντικά, χωρίς διευθυντάδες, χωρίς Golden Boys της ΜΜΕ, η οποία να επιχειρήσει να αναστρέψει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί την τελευταία πενταετία και να θέσει περιβάλλον και το ζήτημα της ενημέρωσης, η οποία για πάρα πολλά χρόνια ασκήθηκε μονοπωλιακά από το κεφάλαιο. Μια της πληροφορίας δηλαδή πρέπει να φύγει από το κεφάλαιο. Υπάρχουν δυνατότητες, γίνεται αυτό επί της ουσίας όσο μπορεί να γίνει, αλλά παραμένει για μόνο το κεφάλαιο. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι που οι άνθρωποι που εργαζόμαστε σε αυτή τη βιομηχανία πρέπει να δώσουμε μάχη για να σπάσει. Δεν λέμε απλώς καλούς μισθούς σε εμάς, όπως κάποιος που δουλεύει σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο
δεν φτάνει να λέει θέλω να βγάλει το μισθό, πρέπει να λέει κιόλας ότι τι είναι η περίπτωση που έχει ζωή. Το ίδιο ισχύει και για εμάς που εργαζόμαστε σε μια βιομηχανία όπως είναι αυτή της πληροφόρησης, η οποία έχει και μια παρασυντική κοινωνική λειτουργία, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να την καταγγείλουμε και να την αλλάξουμε. Πρώτα, τελευταία ερώτηση. Γύρω από τα εκδοτικά πράγματα του ανοχικού χώρου είναι. Έχεις φτιάξει τις εκδόσεις και ένα δαιμόνιο, σωστά. Πριν από 5 χρόνια, σε προσωπική... Ναι, φτιάχτηκε μου εκδοτικός ύπνος, εκδόσεις από μένα. Αλλά εδώ και 2 χρόνια έχει το μεταλήψει του. Α, δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει, αλλά στο υπό. Δηλαδή, έφυγε από τα χέρια μου και είναι μια συλλογική του γύρω πάντα, όπως πρέπει να είναι. Ακόμα καλύτερα. Αυτή είναι η προσπάθεια. Πώς βλέπεις τα εκδοτικά πράγματα στον ανοχικό χώρο, αν υπάρχουν εκδόσεις που δίνουν πράγματα, και δεύτερον, αν πιστεύεις γενικά ότι ο χώρος, δεν είναι ο χώρος, είναι οι άνθρωποι του χώρου, διαβάζουν. Εκδοτικές προσπάθειες υπάρχουν. Θα έλεγα ότι ένα πρόβλημά τους είναι ότι πολλές φορές, και αυτό είναι μια παράδοση, δεν είναι παθογένεια ελληνική, είναι ελληνική, είναι ελληνική χώρο. Οφείλεται στην τρέλα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτό και βγάζουν την υγεία. Αυτό είναι λίγο προβληματικό κάτι να μου. Δεν αναιρεί την πολύ σπουδαία δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Το κάνω και εγώ στο μάθημα του Σιωπήρου. Ξεκίνησα μόνο και κάποια στιγμή έχω την αίσθηση ότι για να υπάρχει σοβαρή εκδοτική δουλειά πραγματικά επί της ουσίας για τον εργασιακό χώρο πρέπει να είναι συλλογική. Δηλαδή πρέπει τα ρεύματα να καλλιεργούν τη γνώση, τη θεωρία. Που θέλουν να διαχειριστεί στην κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι γίνεται σε πολύ μικρότερο βαθμό από το άλλο. Και αυτό έχει και τα αποτελέσματά του στο πόσο διαβάζει ο χώρος. Δεν θα πω σε μια διαδικασία να δείξω και να πω διαβάζετε λίγο, διαβάζετε περισσότερο. Λέω όμως ότι εκ των πραγμάτων ατομικές προσπάθειες τον Κιχώτηθο, για να το χρησιμοποιήσω αμυντικά τον ήρωα, έχουν άλλου τύπου πρόσβαση, μικρότερη πρόσβαση στον κόσμο από τις συλλογικές προσπάθειες καλλιέργειας της κοινωνίας για να αποδοθεί κίνημα. Στην Ισπανία, τη χώρα, ας πούμε, στο Ισπανικό κράτος που αναπτύχθηκαν περισσότερο, υπήρχαν πολλές συλλογικές εκδοτικές προσπάθειες και αυτό έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αφύπνιση, ας πούμε, στην οργάνωση του κινήματος, στην αφύπνιση. Δεν είναι ότι κάποιος διαβάζει και λέει Παναγία μου, εντάξει, τώρα που τα διάβασα και τα άμαθα αυτό. Οι άνθρωποι δημιούν συνήθως τη δράση. Αλλά η καλλιέργειά τους και η κοινωνική τους καλλιέργεια είναι ζήτημα συλλογικής δράσης, κατά τον νόμο. Τα κοινά δαιμόνια, να θυμίζω, ότι έχουν περάσει στο κλίμα εκδόσεων του Ροσινάντε, δεν είναι δηλαδή ένα εκδόσεων το οποίο ασχολείται με την θεωρητική έκφραση του αγροσυνταλισμού που βγάζει τα φιλαρίδα, ένα θεωρητικό περιοδικό που ετοιμάζομαι και τα βιβλία. Άρα είναι μια προσπάθεια της οργάνωσης, της ΑΜΦΑΠΗΡΟΣ, της ΑΜΦΑΠΗΡΟΣ, της ΑΜΦΑΠΗΡΟΣ, να με τη διάχυση των προσπαθητικών ιδεών να βοηθήσουν τις θεωρητικών εξεργασιών που έγινε στους εργαζόμενους και στην κοινωνία. Άρα θεωρείς ότι χρειάζεται μια συλλογικοποίηση, ας πούμε, της προσπάθειας αυτή τη στιγμή. Οποιαδήποτε αναρχική πρωτοβουλία, αναστηριακή πρωτοβουλία, σε ελευθερική κατεύθυνση, έχει ανάγκη τη συλλογικοποίηση. Μόνο κοινωνικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εκμετάλλευση. Είναι πολύ ωραίες ιστορίες οι ατομικές των αναρχικών, είτε είναι εκδότες, είτε είναι ολιγούτοι, ας πούμε, που γράφουν βιογραφία και το βλέπουν σε σχεδίο. Είναι ωραίες ιστορίες και των δεσπεράδων σε αρχική κατεύθυνση. Είναι ρομαντικές, είναι εγωιτευτικές. Πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, μπήκαμε στον αρχικό χώρο διότι το ήθος αυτών των ιστοριών μας κίνησε το ενδιαφέρον, αλλά το ελευθεριακό κίνημα είναι ένα κίνημα το οποίο μπορεί να νικήσει μόνο κινητά και συλλογικά. Όλο και περισσότερη συλλογικοποίηση των
διαδικασιών. Μόνο συλλογικά μπορούμε να ανακτήσουμε την παιδιά μας ανεξαρτησία. Αυτό νομίζω πως είναι ο κανόνας. Αφορά και τις εκδόσεις. Ναι. Για να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να σας ευχαριστώ.